Καραμαγκές. Καλησπέρα. Έχω και τα τηλέφωνα εδώ. Γιατί εγώ εδώ. Ναι, για πες. Λοιπόν, να σου πω κάτι, έχω πολλά νεύρα. Τι έγινε, πάλι. Πολλά νεύρα. Τι. Καμώ. Τι, γιατί. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε σήμερα. Στον αγώνα Απόλλου. Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ήμασταν 11-0, ρε παιδιά. Και ήθελε 2 λεπτά να τελειώσει. Θα έγραφε ένδοξη ιστορία ο Παναθηναϊκός. Μια στις σελίδες τις χρυσές που έχει. Της Παρθένας. Της Παρθένας. Μακριτά τώρα γράφει το αντίθετο, μην τα πεις. Μην το πεις. Όχι, κάτσε, θα σου πω τι λέμε τώρα, έτσι. Ήμασταν 11-0. Ναι. Θα έγραφε ιστορία, θα τελειώσει της Παρθένας που λες και εσύ. Ναι. Αντί της Ξεχολιάρας. Λέω εγώ. Λοιπόν. Στο 30 είναι 4-8 λεπτά. 4-8-32. Στο 30 Ολυμπιακός έφαγε το πρώτο γκολ. Τα λέω καλά και μου. Είμαι και εγώ στεναχωρημένος. Τελείωσε τέλος πάντων ο αγώνας, ο ημιτελικός κυπέλλου Ελλάδος. Τελείωσε με νίκη του Ολυμπιακού 14-2. Αλλά αυτό το ξέραμε όλοι. Το ξέραμε και πρώτος Παναθηναϊκού. Και η διοίκηση του Παναθηναϊκού το ήξερα όλοι. Ξέρω ότι θα πάνε 15-20 γκολ. Το ξέρεις που άλλο όμως τι άλλο έγινε. Ναι, αλλά τα δύο το άλλο το ξέρεις τι έγινε. Τι. Ότι χάσαμε την μπάλα στο σπριντ. Πού? Στο σπριντ. Ποιο σπριντ είναι. Πρέπει να ξεκινάει, την βάζουν την μπάλα στο κέντρο. Ναι, στο κολύμπι δεν έχει σπριντ μέσα στη θάλασσα. Στο σπριντ είναι στο στίβο. Το λέω σωστά. Όχι. Γιατί υπάρχει σπριντ. Όπως πάντα όχι. Ρε παιδί μου κολύμπι. Εντάξει ρε τάκι μου. Τέλος πάντων. Στο σπριντ. Σπριντ λέγεται είναι ο και ο όρος. Ναι, εντάξει. Το πόλο είναι όρος. Θα ξεκινήσει να πιέσει την πάρα πιο γρήγορα. Ναι, αυτό. Τα λένε για την οικονομία της ζήτησης. Το λέμε σπριντ. Το κάναμε, το ξεχυλώσαμε. Ποια οικονομία της. Όχι, το ξεχυλώσαμε, το σπριντάμε. 14-2 νίκης Ολυμπιακός στον ημιτελικό κυπέλλου. Αύριο παίζουμε την Βουλιαγμένη. Τι ώρα εκεί. 6 ώρα. Έλα, γιατί πρέπει, έχουμε περάσει μια εβδομάδα. Πόσες μέρες. Δευτέρα ήταν. Είναι σήμερα Παρασκευή. 4 μέρες. Ένα πιάτο άδειο. Είμαστε χωρίς κύπελο. Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι. Πού το πιάτο. Λέμε ρε παιδί που λέει και το τραγούδι που είναι να μάθει με τα πιάτα. Με τα σπάμε ρε, έξα μπουζούκια. Ναι, άλλο σου λέω. Πάμε μπουζούκια τώρα, δεν πάτε ρε παιδιά στα μπουζούκια. Τι να πάει ο κόσμος με αυτή την κρίση. Πού να δει, γιατί πάμε εμείς. Και σπάγανε τα πιάτα. Καταρχήν, να στο γιατί. Ήταν ένας λόγος. Φαίνεται ότι δεν πάμε. Ο Καζαρτζίδης σταμάτησε να τραγουδάει στα μπουζούκια. Καζαρτζίδης Ολυμπιακός, παρεμπιπτόντως, να το ξέρεις. Εμένα να το πεις. Α, εντάξει, γιατί μου. Ναι, ωραία. Άστο, μην καρφώνεσαι. Ξέρεις πόσο καιρό έχουν να σπάσουμε πιάτα στα μπουζούκια, καμιά 20 χρόνια. Ποιος. Γενικώς, δεν σπάνε τώρα. Θίγονται οι ΑΕΔΙ. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα έχουμε ένα κύπελο εδώ, πρώτα Θεός. Κάτι θα γίνει και για εσάς. Λοιπόν. Θα πάρει ο Ολυμπιακός αύριο τον αγώνα. Εντάξει, καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, στο πόλο. Μόνο που έχει να χάσει 3,5 χρόνια, 1120 μέρες περίπου αητήτως, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει εκεί. Πού να υπάρχει. Έτσι. Μόνο περηφάνεια για το. Για όλα τα. Την Τετάρτη αναχωρούμε κιόλας. Να τα και αναχωρήσεις. Μόνο περηφάνεια. Πάμε στη Βουδαπέστη. Ο κόσμος μόνο μπορεί να νοιάζει. Αυτή η ομάδα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όχι, ο κόσμος του Ολυμπιακού γενικότερα. Ποια αυτή η ομάδα. Να πιάσουμε ομάδες. Να πιάσουμε ομάδες. Τι να πιάσουμε. Του ποδοσφαίρου. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Ακούγεται κανένα άλλο όνομα στην Ελλάδα της κρίσης στην Ευρώπη. Και τι, όχι να ακούγεται από να. Στην πτωχευμένη Ελλάδα. Στην Ελλάδα τη κρίση, ναι, πτωχευμένη. Ναι. Ποια κρίση, το κρίση. Ποια κρίση. Κρίση περνάει. Κρίση, ναι, περνάει. Κρίση περνάει μια, ένα χρόνο, παίρνει πέντε χάπια, σου πέρασε η κρίση, μια χαρά. Βρήκε μια δουλειά, τέλο πάντων. Εδώ μιλάμε, έχει πτωχεύσει η Ελλάδα. Ναι, λοιπόν. Αυτού που πα κυβερνάει. Πε, εντάξει. Όλου. Πε. Πού ακούγεται, ποια ομάδα ακούγεται, μόνο Ολυμπιακό. Ποδόσφαιρο. Όλες, ο κόσμος συζητάει για τον Ολυμπιακό. Εννοείς Ελλάδα και Ευρώπη. Παίζουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ναι, στην Ευρώπη. Ναι, στην Ευρώπη. Ευρώπη. Και σου λέω γενικά για την περηφάνεια ξεκίνησα. Πες να μας δουν ένα ψεγάδι. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ δύο ευρωπαϊκά, το 13 και το 14. Στο πόλο. Πήραμε ευρωπαϊκό και πέρυσι και φέτος. Οι γυναίκες δεν πήραν φέτος. Στο βολέι.
Στο βόλεϊ παίξαμε, Ευρώπη δεν παίξαμε. Εντάξει, δεν γίνεται να τα πάρει όλα. Δεν γίνεται να τα πάρει όλα. Δηλαδή δεν είναι. Αλλά μια κουβέντα για βόλεϊ δεν έχει να γίνει φέτος. Εντάξει, όχι εκεί που υστερήσαμε, κοιτάξαμε να βελτιωθούμε περισσότερο. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είμαστε στην κλάψα να κάθεται να είμαστε να λέμε ήταν γραμμή, δεν μπήκε η μπάλα μέσα, δεν πέραμε σε μέσα ή βρήκε φιλέ. Τι υστερούσαμε, ελάτε εδώ. Ποιοι είναι οι καλύτεροι παίκτες, φέρε και ακραίο, φέρε και κεντρικό, φέρε και διαγώνιο, να φέρε και τους άλλους πίσω. Όποιος καλός Έλληνας υπάρχει, να έρθει στον Ολυμπιακό. Οι καλοί Έλληνες θα παραμείνουν στον Ολυμπιακό. Έτσι γίνεται. Ούτε να καθόμαστε να κλαφτούμε, ούτε τίποτα. Έτσι γίνεται οι ομάδες. Υπάρχει και η ευγενής άμυλα. Όχι η προπαγάνδα Κιστιαπού. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο, εντάξει. Το πιο σύντομο ανέκδοτο δεν υπάρχει. Ποιο? Να μιλάει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός για διαιτησία. Έλα, εντάξει. Το πιο σύντομο ανέκδοτο. Και αυτούς που κατηγορεί τους διαιτητές του έχουν δώσει ο ένας δύο πρωταθλήματα, ο άλλος τρία, ο άλλος ένα. Ποιο ρετάκι μου. Όχι. Ρετάκι τώρα. Πώς θα λέγει αυτός. Γελάνε οι ίδιοι. Γελάνε οι ίδιοι. Α, λένε για τις βολές. Θα πω μία μόνο αυτό για τις βολές. Λέω ότι κακώς φάσεις λέει βολές πάνω. Και για σένα λένε ποιες βολές. Κάτσε. Εδώ τους έφταγε σε στον προηγούμενο αγώνα. Στον προηγούμενο αγώνα 27 βολές βάλες ο Παναθηναϊκός, 15 Ολυμπιακός. Και όμως ο Ολυμπιακός νίκησε. Τι είναι αυτό με τις βόλες τώρα, τι είναι αυτό. Τίπα, εδώ ρε τάκη, το θες και εσύ. Ναι, αλλά ποιος είναι τις τρώνε όμως. Θα πάμε, θα πάμε εκεί. Ναι, για πάμε. Δεν το ξέρεις. Εδώ τους θες εσύ. Καλά, να ξεκινήσουμε και το μπάσκετ μια και το άρχισες. Ναι. Γιατί θα το αρχίσουμε αλλιώς. Μα γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, για το μπάσκετ. Συγχαρητήρια στον κόσμο του Ολυμπιακού εχθές. Το τελευταίο 8-10 λεπτά το τέταρτη περίοδο ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και όταν το λέω συγκλονιστικός, τι εννοώ. Συμμετείχε στο παιχνίδι. Όχι μόνο συμμετείχε, πήρε την ομάδα από το χέρι. Αυτό, συμμετείχε. Ναι. Για να την πρέπει να συμμετέχει, όχι, όχι, να σου πω κάτι που είναι η αίσθησή μου. Άλλο να πάει η ομάδα, να πηγαίνει η ομάδα και να σε παρασύρει και σένα. Mm. Και άλλο εκεί που είναι η ομάδα σωστό, σε, ωραία, τέλμα, σε τέλμα, να την πάρει ο κόσμος από το χέρι και να πει ναι. Πάμε. Μπράβο, ρε Μάκες. Δεν θα χρειαστεί άλλο παιχνίδι για να το ξανακάνουμε. Εντάξει. Έτσι λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνουμε. Εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, γιατί έχουν δει πολλά τα ματάκια μας. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Ίσως και να χρειαστεί. Δεν ξέρουμε. Εμείς δεν πρέπει να βρεθούμε σε καμία. Δεν ξέρουμε. Καταρχήν δεν ξέρουμε ποτέ τι θα παρουσιάσουν. Έχει το αγωνιστικό στο εξωαγωνιστικό. Εκεί είναι καλή. Από εκεί πέρα εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Και να στο στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εχθές, έχουμε για άλλη μια φορά βγήκα εγώ αληθινός, αλλά όχι μόνο εγώ, και εσείς οι Ολυμπιακοί βγήκατε, όταν λέμε όλοι μας, τα τελευταία 6 χρόνια, ότι ο μεγαλύτερος παίκτης στην, πολλά Ευρώπη, παιδιά, στην Ευρώπη είναι ο Σπανούλης. Το απέδειξε για άλλη μια φορά εχθές. Και ο πιο πολύτεχνος μπαμπάς, που μου είπε και ευτύχησε εδώ από την Κάντανο. Πιο πολύτεκνος, ο πιο καλός παίκτης στην Ευρώπη είναι ο Σπανούλης. 6 χρόνια στον Ολυμπιακό, έχει φέρει τα πάνω κάτω, μόνος του, μαζί με άλλους βέβαια. Ναι, αν δεν αλλά από εκεί, αυτός τους παίρνει μαζί τους και τους ζενάκι. Έτσι. Ναι. Δεν λέω για τους 22-23 πόντους που έβαλε χτες. Όταν χρειάστηκε, πάλι ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Παραδέχομαι και το Στρόμπερι που το είπε, είναι δύσκολο όταν είσαι σε μια ομάδα να λες ότι αυτός είναι ο ηγέτης. Έτσι δεν είναι εκεί. Όσοι έχουν παίξει μπάλα κατά. Εντάξει, είναι κάποια ιερά τεράστια που το λένε. Το λέει ο Χάκη, το λέει ο Πρίντερ. Το λένε όλοι. Όλοι οι παίκτες το λένε. Είναι κάποιοι παίκτες. Όλοι οι παίκτες. Και άκου. Και οι παίκτες. Να σου πω. Και οι παίκτες και οι καλλιτέχνες, να το ξέρεις, ότι έχουν ζήλια μεταξύ τους. Δεν λέει κανείς. Καλή κουβέντα για άλλον. Εύκολα. Αυτό ναι. Είπα. Είναι κάποια όμως ιερά τέρατα ναι. Που θα γίνεις, θα φανείς λίγο σαν δεν πεις καλή κουβέντα. Και δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. Αυτή είναι συγκεκριμένη. Δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο παιχταράς. Δεν υπάρχει. Τι γράφει εδώ, μια και το ίδιο το είπα. Έλα, εσύ ξέρεις. Ένα σουτ, ναι. Kill Bill. Τι λέτε. Όχι, δεν γράφει, one kill. Τι. Μπαμ και κάτω. Ναι. Δηλαδή, αν θέλει να το μεταφράσει. Με ένα σβάρο, δύο τριγώνια. Όχι, δύο-ένα τριγώνι. Κάθε... Και χτες τριγώνι είχε. Ένα δύο και σβάρι. Δύο τουβλά.
Θέλω να μου είσαι ακριβής. Ωραία. Εντάξει, όλα τα παιδιά βέβαια, έτσι, και όλοι δεν γίνεται να... Ενώ δεν κοιτάξτε, έχει δύο παιχνίδια, Ολυμπιακός Ολυμπιανίκη. Ναι. Δεν έχει πάρει τελείως. Ενώ δεν είχαμε καλή παρουσία. Και συνεχίζουμε και για τώρα. Σκέψου να πέσαμε και όλα τα λεπτά, κανονικά. 30, για 36 λεπτά δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Έτσι δεν ήταν αυτός ο Ολυμπιακός που θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, ναι. Παρ' όλα αυτά, 4 λεπτά παίξαμε και τους έπαγε το μαύρο σκοτάδι. Α, τώρα μπορεί να παίξουμε λίγο παραπάνω την επόμενη φορά. Ο Φρίντεζης σίγουρα θα απουσιάσει. Θεωρούμε ότι οι παίχτες. Αυτοί που θα παίξουν στη θέση του Τρίπ, θα πάρουν τον χρόνο του. Θα παίξουν και για τον Πρίτεζη. Να παίξουν για τον Ολυμπιακό πάνω απ' όλα. Βέβαια, αλλά και για τον Πρίτεζη. Είναι συμπαίχτες εκεί. Στην ίδια ομάδα παίζουμε. Αλλά όταν είσαι άρρωστος στη κουφιά η ώρα, λέω θα παίξουν και για τον Άκη. Καταλαβαίνεις. Ναι. Άντε, ντε, πιτέλους. Δεν παίρνω και στροφές. Μπράβο, γίγαντα Σπανούλη μου! Εσύ, έλα να σου πω. Έλα. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί να τελειώσουμε λίγο αυτό. Καταρχήν, αυτοί τι κάνουν, διαμαρτύρονται για τους δικούς τους διαιτητές. Αυτοί ναι, αυτοί τους βάλανε ρετάκι. Ναι. Όχι, κάνανε... αυτοί φάγανε τους 6. Ναι, τους διεθνείς. Ναι, εκεί. Μπράβο, ναι. Ναι. Το πρώτο. Ναι, αυτοί δεν τους βάλανε, τους αρέσανε, ναι. Δεν τους αρέσανε και αλλάξανε. Δηλαδή να διαμαρτύρεστε για τους δικούς σας διαιτητές. Ναι, αλλά πώς τυχαίνει όμως και δεν λένε, εκθέτετε, πάντα για δύο λένε. Τους εκθέτετε κιόλας, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι. Λέτε πάντα για δύο που αυτοί δεν σας έχουν δώσει πρωταθλήματα. Δεν βάζετε το μάνο παράδειγμα. Ρε παιδί μου, το πρώτο παιχνίδι ήταν ο Κορομιλάς, όχι εκεί, ο Κορομιλάς, ο Αναστόπουλος και ο Μάνος. Ναι. Το μάνο δεν τον αγγίξαμε. Όχι. Δεν τον αγγίξαμε. Λένε για αυτούς που σας, λέτε για αυτούς. Αναστόπουλο και. Λέμε ρε παιδί, όχι εμείς. Μιλά, τα... ας βγάλει τα συμπεράσματα. Λέτε για αυτούς που σας δώσαν πρωταθλήματα. Ας βγάλει τα συμπεράσματα. Ναι, μπράβο. Και φύγετε. Δηλαδή, στοχοποιείτε κάποιους και... οι οποίοι είναι και διεθνείς. Σας έχουν δώσει και από 2-3 πρωταθλήματα καθένα. Έτσι. Αλλά και πάλι δεν τους αφήνετε να σφυρίζουν αυτοί. Βγάζετε κάτι άλλο. Αφού είναι διεθνής. Ρε παιδί μου, διεθνής, λετάκι μου, είναι αλλιώς. Δηλαδή δεν παίζει μόνο για πάρτι του ή ξέρει τον βλέπουν και άλλοι. Σου λέει βλέπει και η FIBA θα με κατατομήσουν. Άμα κάνω τώρα τίποτα, δεν έχω καλά σφυρίγματα ή δεν κάνω καλά, δεν σφυρίζω καλά στα παιχνίδια. Έτσι. Ναι. Έχει και ένα μάτι παραπάνω. Δεν είναι η ασυδοσία που είναι εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι δεν τρέχει τίποτα. Όσο αδικήσουμε τον Ολυμπιακό, τόσο θα επιβραβευτούμε, γιατί αυτό ισχύει. Εσείς, μην τρελαθούμε, έτσι. Τώρα, χθες τι είχαμε, τον Πιλιοίδη. Οι άλλοι, ο Καρακατζούλης. Όχι, να το λες. Ο Πιλιοίδης, δύο πρωταθλήματα. Εντάξει. Ναι. Ένα και το σου του πέντε, θυμάστε, δεν υπάρχει αυτό το έγκλημα που είχε γίνει. Ναι, μας έχει κλέψει δύο πρωταθλήματα. Όλοι οι διαιτητές αυτοί που παίζουν μέχρι τώρα, τα μισά πρωταθλήματα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, τα μισά ήταν του Ολυμπιακού. Από τα πρωταθλήματα που έχει πάρει πάνω, εγώ στα μισά τα και το ξέρετε όλοι, το ξέρει όλη η φιλάθλη Ελλάδα, το ξέρει όλη η Ευρώπη, η μπασκετική. Όλοι ξέρουν τι μαγειρέματα έχει κάνει, δεν υπάρχει το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Και αυτό είναι ξεφτύλα για σας, δηλαδή να σας θέλει, να μιλάτε, δεν το λες. Μακάρι, να το πω και αλλιώς, μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέτε, θα νιώσω πολύ ικανοποίηση σαν φιλάθλη του Ολυμπιακού. Ότι. Με την παράγκα αυτή που είναι 20 χρόνια και δεν κουνιέται πουθενά. Ναι. Η παράγκα αυτή. Δεν έχει αλλάξει ποτέ. Δεν υπάρχει. Ούτε η διαιτησία, όπως ονομάζεται. Είναι αξιέπαινη η υπέθεση. Ούτε ο Βασιλακόπουλος ζωή να έχει πάει 250 ετών. Ούτε η ΚΕΔ, τίποτα. Ναι, μια χαρά εκεί. Στο ποδόσφαιρο και η ΕΠΟ έχει αλλάξει. 4 φορές. Τα τελευταία 10 χρόνια. 5. Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια. Με εκλογές, κανονικά. Και κάθε χρόνο εκεί στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΑ εκεί, αλλάζει ο πρόεδρος. Στην Super League. Super League. Ναι. Ωραία, τα φαντάσματα που λέτε. Και το λέω Τάκη χίλιες ώρες, δηλαδή μακάρι να είναι έτσι όπως τα λένε στις ανακοινώσεις. Αλλά δεν σας πιστεύει κανείς, δεν το νιώθουμε εμείς. Άκουγα μια συζήτηση το πρωί, ναι. Σε κάτι Παναθηναϊκός, άκουγα και λέγανε. Ρε, τι διεπτυσσί, τι να πούμε, γιατί τι να πει και ο Ολυμπιακός δε στο μπάσκετ. Αλλά λέγανε τώρα, λέω τώρα πλάκα. Επειδή πήγα κοντά εγώ, λέω τώρα πλάκα μου, κάνω να θα ακούσω εγώ. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Και μία λέει προχτές στο ΆΚΑ τα βήματα, λέει του Σπανούλη. Άκου τώρα τι, που δεν υπάρχει αυτό, μην το αναλύσουμε πάλι, πάμε στα ίδια. Τίποτα, είχαμε διάφορα θεματάκια, έτσι.
Μετά πάλι θέλει να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, να παίξει και κλεισμένο. Ναι, αυτό το. Α, το έχουν σίγουρα. Επειδή είπανε κάποιοι, έτσι, πείτε μου σε ποιο γήπεδο δεν γίνεται αυτό δραστικά να σκάσει κάποιος διαιτητής, έτσι, και να του πούνε τι ήρθες εδώ και τέτοια. Ναι, όταν πάει εκεί, όταν πάει στο ΆΚΑ, τι γίνεται. Τίποτα, είναι κυρίες όλοι. Όταν πάει στο ΆΚΑ, να σας πω εγώ τι γίνεται. Έχει κάνει ασφάλεια ζωής, γιατί τον έχουν επισκεφθεί στο σπίτι του προημερών. Μία μέρα, δύο μέρες, τρεις πριν τον αγώνα. Κάτι βρίσκανε, λέει ο άλλος, φοβήθηκε, βρήκε μια πέτρα στο μπαλκόνι. Άκου τώρα. Και σπάξε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εμάς πώς τα βλέπουμε συνωμοτικά. Δηλαδή, θα σου πετάξω εγώ μια πέτρα στο μπαλκόνι. Ναι. Θα πεις εσύ μετά ότι φοβήθηκες. Θα σαβαντάρουν και οι δικοί μας οι δημοσιογράφοι. Εδώ δεν βλέπετε τι γίνεται. Πάμε να βγει ότι ο Ολυμπιακός έχει φάει τον Παναθηναϊκό στη διαιτησία. Γελάει ο κόσμος. Με αυτά που διαβάζουμε. Άλλο τι έχουμε στο υποσυνείδητό μας. Έτσι, έτσι γίνεται το κόλπο. Ναι. Σου λέει, θα πεις εσύ ότι φοβήθηκες. Θα σπάξεις τον Ολυμπιακό. Ναι. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Λοιπόν. Ο Άρης τόσο καιρό δεν μίλαγε. Εντάξει, δικαιολογημένα θα πω, δεν έχει. Τέλος πάντων. Έκανε παράπονα για τη διαιτησία και ζητάει αλλαγή της ΚΕΔ. Γιατί είχε αλλάξει ποτέ η ΚΕΔ. Όχι, ναι, ο Άρης και εκείνος ρε παιδί μου ενδιαφέρθηκε. Μπορεί τόσο καιρό, τόσα χρόνια να μην είχε καλή ομάδα, να μην ενδιαφερόταν. Αλλά έβλεπε όμως τι γινόταν. Να μην ξεχάσουμε ότι έτσι από τον Άρη, από τον Γκάλι, μάθαν όλοι οι Έλληνες στο μπάσκετ. Ναι. Έτσι. Και αυτός ο, πώς το λέει, ο Βασιλακόπουλος, τι γίνεται τώρα, τι τον πείραξε, άμα γίνει το όνομα του στο ΆΚΑ, ο Νίκος Γκάλης, για μένα μακάρι να γίνει. Δεν, κοίτα να δεις. Γιατί δεν είναι καλό το σπέξι. Εκτός, αν δεν είναι, ρε, ακόμα και ο Νίκος Γκάλης να είναι, μόνο που δεν είναι της οικογενείας του Παναθηναϊκού, είναι... Θα σου πω εγώ γιατί επαναστατεί. Πες. Γιατί σταματάει ο Διαμαντίδης και του χρόνου ή τον άλλο χρόνο θέλουν να λέγεται Δημήτρης Διαμαντίδης. Άντε. Αυτό θα έχει τη ρεάκι. Ναι. Τότε πιέζει. Βέβαια. Αυτό έλεγα και εγώ. Απλά δεν ήξερα τι για τον Διαμαντίδη. Αλλά είναι η Ρωσιλία. Το ποιο κάνει. Έτσι. Πιάσει και με τον κάνει. Ρε Βασιλιακόπουλε, αν δεν υπήρχε ο Γκάλης. Αυτό είναι. Δεν ο σκοπός έχεις... Βασιλιακόπουλε, αν δεν υπήρχε... επανάσταση είναι αυτή. Η αχαριστία δεν δικάζεται. Αν δεν υπήρχε ο Γκάλης, δεν θα είχες αντικείμενο καν. Δεν θα υπήρχε, μπορεί να μην υπήρχε και ομοσπονδία μπάσκετ. Κάποια πράγματα είναι στάνταρ, δεν ρε, είναι διαπραγματεύσιμα. Τι? Τι βλέπω. Θα δούμε, θα τα δούμε. Κάτσε, κάτι δω. Άλλο που θυμήθηκα. Κάτσε. Ρε, άνθησε το... άνθησε... η λήψη... Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Όχι, έχουμε ώρα, όχι, βάλτε, έχουμε 8 λεπτά, πήγαινε μας. Έχει μεγαλώσει κι άλλο, Ναι. Είναι αυτό που λέει στα τέτοια μας λουλούδια. Τι γίνεται, ρε. Κοίτα εδώ. Και κύριο, κύριο, μέλησες. Το ποτίζουμε. Ναι, το ποτίζουμε. Να σου πω κάτι άλλο. Έλα. Πάλι μια πρεμούρα χθες, άκου να δεις τι έγινε χθες. Τώρα πήγανε λέει πάλι κάτι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ναι, πήγανε. Ερωτηματικό για μένα αυτό. Να βγάλουν φωτογραφία με τον Διαμαντίδη και ήταν κάτι άλλο λέει του Ολυμπιακού. Ναι. Και του λέει σαν κι άλλοι από εδώ πέρα θέλετε να βγάλετε και φωτογραφία με αυτό να είναι. Έτσι ακριβώς. Πού αυτό έγινε. Έξω από τα όταν φεύγανε οι παίκτες. Και μάλιστα λέει ένας προφυλακίστηκε και βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Στην Ελλάδα που δεν γίνεται τίποτα απολύτως, έτσι, και ήταν το πιο μεπτό αυτό απ' όλα, έτσι, που και βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι και λένε καταδικαστέο και όλα και δεν πρέπει και εντάξει, λοιπόν, οι ίδιοι δημοσιογράφοι, να μην πω και το σταθμό, οι ίδιοι δημοσιογράφοι αυτοί που τα λέγανε, επειδή τους ξέρουν, δεν θα το πω για άλλο λόγο, τώρα τη Δευτέρα που θα παίξουμε, να πάνε έξω από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά τα φεύγει η ομάδα και να στείλουν τα παιδιά τους. Ας τους βάλουν και ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού, τα παιδιά τους. Και το λέω τα παιδιά τους, επειδή κάτι παιδάκια πήγανε και εκεί, έτσι που λέτε. Στείλτε τα παιδιά σας που δεν τα ξέρουν, εσείς να είστε λίγο μακριά. Και να πάνε να βγάλουν μια φωτογραφία με το σφανούλι. Και τότε θα κάνετε όποια κρίση θέλετε. Τότε δικαιούστε να κάνετε κρίση. Αυτά που πάτε να περάσετε. Ναι, ότι πάντα ο καλύτερος παίκτης και η ιερή αγελάδα είναι κάποιος παίκτης δικό σας, έτσι. Αυτά ξεχάστε τα. Οι ιερές αγελάδες έχουμε λιβάδια από οι ιερές αγελάδες όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μας πείτε εσείς ποιον αγαπήσουμε και ποιον αντιπαθήσουμε. Ξέρουμε τι έχει κάνει ο καθένας, ξέρουμε την αξία του την αγωνιστική, ξέρουμε και τη θιαπού του καθενός την εξαγωνιστική και την αβάντα την εξαγωνιστική. Όλα. Ο καθένας
Ναι, θα πάει εκεί που είναι με βάση της αξίας του. Δεν θα μας επιβάλλετε πότε θα πανηγυρίσουμε, πότε θα στεναχωρηθούμε, ποιο θα πάμε στα ύψη και ποιο να θα κάνουμε βασιλιά. Έχουμε δικούς μας αθλητές που το αξίζουν και με το παραπάνω από αυτούς που μας επιβάλλετε εσείς να θαυμάζουμε. Έτσι. Και στείλτε τα παιδάκια σας να βγάλουν μια φωτογραφία με το σπανούλι. Με κασκόλ του Παναθηναϊκού στο βωμό της Ευγενής Άμυλας και τη... να δείτε τι ξύλο θα μαζέψουν τα παιδάκια σας. Όχι μόνο εκεί, σε κάθε γήπεδο. Και όποιος φίλαθλος του Ολυμπιακού αγαπάει το σπανού, το Διαμαντίδη ή οποιοδήποτε άλλο παίκτη, μπορεί που ευχαρίστως να τσακιστεί, να πάει να τον ευρύ στο σπίτι του, εκεί που κάνει διακοπές, οπουδήποτε αλλού. Μετά από παιχνίδι, δεν υπάρχει αυτό. Πώς θα γίνει, δηλαδή δεν γίνεται. Και κάντε μου εσείς πολιτισμένους, αλλά πρωτού κάντε τους πολιτισμένους, φέρτε μου και ένα παράδειγμα δικό σας, της ομάδας σας. Πάρε φέρες. Μια που είσαστε πολιτισμένοι και εμείς είμαστε οι Αγρίκοι. Όλα αυτά που κάνετε. Με την προπαγάνδα. Εδώ και τόσα... Που μπορεί να βάζετε και τίποτα μούλικα, να πηγαίνουν να ζητάνε φωτογραφίες. Εδώ και τόσα... Να τους δίνετε και κανένα χαρτζιλίκι. Εδώ και τόσα χρόνια που κάνετε. Τόσο πρεμούρα, πια τόσο ρεύμα σε κάθε παιχνίδι. Εμένα δεν μου φαίνεται και ύποπτα, ρε. Εμένα βέβαια και μετά. Άσε με ρε τώρα, ρε, τόσο πόνος. Γιατί που έχασε τις βολές, που θα γίνει ο μοιραίος τους παίχτης. Για ποιο πράγμα. Συγχαρητήρια στον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στον κόσμο του Ολυμπιακού και στη Θεία Δίκη. Γιατί πολύ καλά από εκεί ξεκίνησε. Από τις βολές του Σπανούλη, τις χαμένες, η αντεπίδεση. Έτσι, πολύ καλά ήξερε και αυτός, όπως ξέρει σε κάθε φάση, πότε, τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Και εκεί ήταν τελείως άδικο το σφύριγμα. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για το παιχνίδι, οι διαιτητές που όρισε ο Παναθηναϊκός για τον ορισμό. Η 30 αυτή των διαιτητών, είπαμε, τα είπαμε, ναι, τα είπαμε προηγουμένως τι έχει γίνει. Οι διαιτητές, να σας πω εγώ την ταπεινή μου γνώμη, είδαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν σε τέλμα, ήδη είχαν εξευθυλιστεί. Α, να πούμε κάτι άλλο. Πες αυτό, ρε. Όχι, το ίδιο, το ίδιο. Πάνω σε αυτό που λέω. Άντε. Αν είσαι ένας παίκτης οποιαδήποτε ομάδας και ξέρεις από πριν ότι σε έχουν δασκαλέψει, κάνε αγόρι μου εσύ ό,τι και να κάνεις. Και το σουτ να χάσεις, κάτι θα εφεύρουμε εμείς, θα την ξαναπάρεις εσύ την μπάλα. Yeah. Τότε βάζεις και το σουτ. Ξεκινάμε από εκεί. Τότε γίνονται όλοι οι παιχταράδες. Άμα ξέρουν ότι έχουν και δεύτερη ευκαιρία, έτσι, ότι θα τους δοθεί κανένα συρρυγματάκι ή μόλις θα κοιτάξουν τον αντίπαλο, θα πάρουν το φάουλ, το βάζουν και όλα στο καλάθι. Έχεις ψυχολογία. Γι' αυτό είναι αξία η παίκτη του Ολυμπιακού. Γιατί τα βάζουν με θεούς και δαίμονες χρόνια τώρα. Έτσι. Και λέμε τώρα τάκι. Πολύ σωστά. Όχι, συνέχισε αυτό που θέλει να πεις. Το είπα. Ναι, το είπα. Ξέρεις τι. Το είπες. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε καμία γραμμή. Διάλειμμα δεν έχουμε. Τι διάλειμμα. Πότε ρε Άγγι κάνουμε διάλειμμα. Έτσι, με ποιον είσαι με την εργοδοσία. Ποια εργοδοσία. Πάμε σε καμία γραμμή. Πάμε, πάμε. Γεια, τα καλησπέρα. Δεν θέλω να μιλήσουμε για μπάσκετ. Αυτό ξέρουμε. Δηλαδή, στην πρωτιά τώρα να πούμε τι. Έχουν κάνει τα χειρότερα. Και αυτοί οι δημοσιογράφοι που λένε και κάνουν αυτή την προπαγάνδα εις βάρος του Ολυμπιακού, όταν θα σταματήσουν οι δίκοι, Θωμαίδηδες, εσείς οι δημοσιογράφοι που πετάτε λάσπη στον Ολυμπιακό, όταν σταματήσουν. Όχι, λάσπη, κάνουν προπαγάνδα, αλλά λάσπη. Και αρχίζουν και το δικαστήριο, κάποια στιγμή. Είναι η δουλειά σας, μόνο η προπαγάνδα. Και τη δουλειά σας μετά. Να δω πού θα πάτε για δουλειά. Γιατί οι Ρουφιάνους δεν παίρνουν όλοι. Καλησπέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, εσείς μιλάτε. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Λάκης από Λάρισα. Λάκης. Έχω ευχάριστα σήμερα. Ναι, Μάκης. Είναι ο φίλος σας. Γεια σου, Μάκη. Λάκης. Μάκης. Πρέπει να διαφημίζετε την εκπομπή. Ναι. Γιατί η εκπομπή που... Γιατί εκπέμπει το... στο TV, το Zoom TV, αλλά δεν αναφέρεται καθόλου με λόγια ότι είστε το άντε για εκπομπή, ούτε σήμερα. Και σας ψάχνει ο κόσμος, πού μιλάτε. Κατάλαβα τι λες. Όσο... Και λέει ειδήσεις και μετά λέει, ξένη ταινία. Δηλαδή το άντε για δεν αναφέρεται πουθενά. Στην πλατφόρμα λες εσύ τώρα στο TTV, που το έχει σαν Zoom φαίνεται το ΑΒ.
Και όχι μόνο αυτό, δεν γράφει ότι έχει και το αντεγιά. Δεν αναφέρεται η εκπομπή. Κατάλαβα, κατάλαβα τι είπε. Ναι. Θέμα του καναλιού, ας το κοιτάξουμε. Τσου κάνα. Ωραία. Σαμποτάζ, ναι. Το άλλο είναι ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί είμαι στη διοίκηση από πρωτοδικείο. Καμίλε τη τηλεόρασή σου να μην ακούσει το φωνή σου. Για να συντηρήσω το Σπανούλη στο γυμναστικό. Ναι. Σε σαμάτησε που του μιλήσει. Είμαι έναν από τους 12. Στο γυμναστικό Λάρισας, Το γυμναστικό Λάρισας, όταν ο Σπανούλης είχε βάλει 44 πόντους στο παιδικό εναντίον του Ολυμπιακού. Και νιώθετε περηφάνεια. Επίσης έχουμε και το γυμναστή που είναι Λαρισαίος, το Λεπενιώτη που είναι Λαρισαίος και το βοηθό του Σφερόπουλου που είναι Λαρισαίος. Ωραία. Λέσαμε. Είναι ολόκληρη τέτοια. Η τιμή των διαιτητών, μου τα είπε παράγοντας της Ομοσπονδίας, είναι 150.000 το άτομο. Εσείς τα λέτε. Μετά είναι πυραμίδα πως μοιράζονται τα λεφτά και στοίχημα στην Κορέα μετά. Μαλαισία, δίπλα. Μαλαισία. Και εκεί. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Όσον αφορά για τον κύριο Διαμαντίδη, καλός παίχτης, αλλά δεν σταματά στην Εθνική στα 29 και σε 4 χρόνια στη Μύκονο. Όχι, είσαι στον Παναθηναϊκό, ξεκούραστος, έτσι. Γιατί ο Βασίλης και ο Πρίντερης που δεν παίζει είναι εξαιτίας της εθνικής από υπερκόπωση η ζημιά που έπαθε. Έτσι. Σωστά μιλάς. Ναι, και όχι, δικαίωμα του καθενός είναι να σταματήσει. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε τον Διαμαντίδη στην Εθνική Ελλάδος να διαφημίζει, να αγωνίζεται για την Εθνική. Μα και οι ρεπόρτερ της Εθνικής Ελλάδος δεν είναι της Εθνικής Ελλάδος, είναι του Παναθηναϊκού κυρίως. Όσο για τους ρεπόρτερ... Είναι του Παναθηναϊκού, δεν τους νοιάζει η Εθνική. Όσο για τους ρεπόρτερ αποδεικνύεται... Ναι, είναι του Παναθηναϊκού, γιατί όταν ήταν προπονητής ο κύριος ο Ιταλός, ο Τριγκέρι, βγάλανε τον παπά εξίσου με τους Σπανούλη αξία, ισοβαθμίζαν στην ψηφοφορία. Και μετά από μια μέρα ο Τριγκέρι έδιωξε τον παπά. Ναι, δεν είναι και άσχημα. Όχι, λέμε πω για τους ρεπόρτερ, πως θα μαγείρευα. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουν γιατί μήπως χτυπήσουν τον Βασίλη Σιροβάν στη Δευτέρα. Αυτό φοβάμαι, τίποτα άλλο. Καλά, από αυτούς θα περιμένουμε όλα, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό εκεί. Και με τον Γκάλι κάτι ετοιμάζεται, μήπως το προωθούν για αρχηγό στην Ομοσπονδία. Ποιον? Να διώξουν τον Βασιλακόπουλο. Για ποιον? Δεν φεύγει ο Βασιλακόπουλος. Καλό. Τον Γκάλι. Να προτείνουν τον Γκάλι για αρχηγό της Ομοσπονδίας. Καλά από προτάσεις. Μακάρι να τον πάρει. Μακάρι, χίλια. Μακάρι. Και εμείς μαζί του. Φίλε, εγώ πάντως η εντύπωση. Αλλά αυτός ο Βασιλακόπουλος έχει άλλα 50 χρόνια. Ναι. Να είναι. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Βασιλακόπουλος Παύλα Μητσοτάκης. Για χαρά. Να είσαι καλά, μακάρε, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο που ξεχάσαμε. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο τεράστιος Σωκράτης Κοκκάλης. Πολύχρονος πρόεδρε. Πολύχρονος πρόεδράρα μας. Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Που την έχεις και εσύ και Ολυμπιακάρα. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού, έτσι. Βέβαια. Και μας γέμισε χαρά. Το τι πήραν οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς δεν είμαστε αντί. Εμείς δουλεύουμε υπέρ της ομάδας μας, έτσι. Το τι πήραμε εμείς. Εμείς έχουμε γίνει Ολυμπιακοί για να χαιρόμαστε με τις νίκες του Ολυμπιακού. Δεν είμαστε ούτε αντί, ούτε τίποτα. Άλλο να αντιδρούμε. Αλλά πάνω απ' όλα είμαστε Ολυμπιακοί. Έχουμε ακολουθήσει τον αθλητισμό, τον οπαδισμό, όπως γουστάρετε, πείτε το, για να χαιρόμαστε με τις νίκες του Ολυμπιακού. Δεν πήγαμε στον αθλητισμό για να κοιτάμε πώς θα χάσει ο άλλος και να χαρούμε με την ήττα του άλλου. Με τις νίκες τις δικές μας. Μόνο. Μόνο. Καλησπέρα. Την τηλεόραση χαμηλώστε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο.
Έφυγες. Γιατί γελάει. Πού ήταν το αστείο. Γεια. Γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άγγι. Γεια χαρά. ΑΕΚ από Κοροπή. Γεια σου ΑΕΚ από το Κοροπή. Έλα ρε ΑΕΚ από το Κοροπή. Πόσο χρόνο είσαι ρε ΑΕΚ από το Κοροπή. 15. Έφυγες. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έλα φίλε μου. Γεια σα. Γεια σου. Ναι. Ναι, έλα φίλε, λέγε. Στη δικιά σου θέλω. Ναι. Σε μένα να πάρεις ένα άλλο. Έλα φίλε, έλα. Εσύ. Γεια σου, Άκη, τι έλα, κάνεις. Γεια σου, καλά, γεια εσύ. Χαρά. Δημήτρη από Πετρούπολη Ολυμπιακός. Ναι. Δημήτρης. Ναι. Έλα, Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που βγήκα στην εκπομπή. Ναι. Και χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Βασικά έχω μια καθυστέρηση στο τηλέφωνο, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, λέει. Κάμιλε στην τηλεόρασή σου. Θέλω τελείως. Να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για την ομάδα μας. Ναι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Άσχετα, ο Σπανούλης ήταν φοβερός. Ο Σπανούλης ήταν φοβερός και πιστεύω να κάνουμε και ένα break μέσα στο ΆΚΑ και να πάνε όλα καλά. Έγινε, φιλαρά, ακόμα έτσι θα γίνει κιόλα. Αυτό και θέλω να πω κάτι στον Τάκη. Τάκη. Ναι. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Όπου πας εσύ θα με πάντα εδώ να σου τραγουδώ. Τριλολέ ολέ. Ήταν επιλακτικός. Τριλολέ ολέ. Γεια σου γίγαντα. Τριλολέ ολέ. Τριλολέ ολέ. Τριλολέ ολέ. Γεια σου Μητσάρα μου. Γεια σου φίλε. Γεια σου Λεβέντη μου. Καλησπέρα. Συνανόματο. Ναι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γιώργος από Χίο. Γιώργος. Ναι. Έλα. Είχαμε μιλήσει, να μην κάνουμε έλεγχο. Και την Δευτέρα είχαμε μιλήσει. Α, από την Έγινα. Ήλιον. Α, Χίο. Χίο. Έλα, με κόλλησε. Έλα. Συγγνώμη λίγο, Γιώργο. Έγινε. Έλα, με έχει κολλήσει τώρα κουφαμάρα. Πάσε με τώρα, δηλαδή. Βάλε καλά, η Χίο εδώ πέρα σε κόλλησε από κουφαμάρα. Γιώργο μου! Που αχόταν τι γίνεται στο Καραϊσκάκι. Ο Ταλιμπάν, ε. Ποιο Ταλιμπάν. Ξέρω εγώ τι λέω. Γιώργο. Μ' ακούτε. Έλα, Γιώργο, ναι. Λέω καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα του Πόλο σήμερα. Ναι, τα λιμπανίδια του Ίσης. Έχει παρατσούκλι, δεν πώς είναι αυτός. Για την ομάδα μας εχθές που κύρωσε στο μπάσκετ. Ναι. Ελπίζω, λογικά θα είναι ξεκούραστος ο Παναθηναϊκός της Δευτέρα, γι' αυτό και το μεταφέραμε και το παιχνίδι. Αυτό έχει ένα. Δεν μπορούσα να πω την κυρία και τα παιδιά. Ναι. Πιστεύω, παρόλο που θα λείψει η οργάρα αυτή η ψυχή από την ομάδα, η ομάδα μας θα κατέβει κάτω, θα είναι μια γροφιά. Πιστεύω ότι όλα θα είναι καλά. Εκτός αν οι φυρίχτρες βάλουν το χεράκι τους. Ο Πρίντεζης δεν θα λείψει από την ομάδα, θα είναι κοντά στην ομάδα, θα δώσει με την παρουσία του στους παίκτες μας και οι παίκτες που θα παίξουν για την ομάδα μας και για τον Πρίντεζη. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνεχίστε παιδιά. Γιώργο! Από χτες που έχει τελειώσει το παιχνίδι, έχουμε δύο δημοσιογράφους που δεν ασχολούνται ποτέ με τον μπάσκετ ξαφνικά να έχουν γίνει δήμονες και να αρχίζουν τα ρόγα τους για τη διαιτησία. Ναι, μωρέ. Γιώργο! Αυτά παιδιά. Καλή συνέχεια. Έδελφο, ναι. Γιώργο, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γιώργο, είσαι αυτός που ξέρω. Έχουμε μιλήσει. Κάτσε, μίλα. Μιλήσαμε τη Δευτέρα μου. Άλλο, έχουμε μιλήσει και στη Χίο όταν είχα έρθει. Και στη Χίο όταν είχα έρθει, είχαμε μιλήσει. Στη Χίο. Όχι, θα το θυμόσουν. Τον άλλο να λέω, μεταλλάσσεται. Όχι, μαζί δεν είχαμε μιλήσει. Ξέρεις και να λέω, με τον Βουλκανιζατέρ, να μην ονοματίζω. Όχι, δεν έχω μιλήσει. Τι είπες, Λάσκα Βουλκανιζατέρ. Ξέρεις πως έχει και 1000 Βουλκανιζατέρ στοιχείο. Έλα, για χαρά. Ναι ρε, πολλοί Βουλκανιζατέρ. Ναι, δεν έχουν εκεί μπάρκες, έχουν μόνο αυτοκίνητα. Πού το είπε. Ένα είναι και έτσι. Καλά, δεν έχει κάνει και τίποτα άνθρωπος. Δεν είπα για το παιδί, για τον άνθρωπο. Εκεί βάζουν στις βάρκες, βάζουν ελάστιχα, πυρέλι. Ναι, στα πλάγια, ρε. Για να μιλήσει και μια με την άλλη, στο μόνο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Είχα να ρωτήσω. Πες, αγόρι μου, πώς λέγεσαι, τι ομάδα είσαι, με τις ερωτήσεις αμέσως. Πες, έστω και ψέματα. Δεν άντεξες. Τόση συγκίνηση. Καλησπέρα. Εμπρός. Γεια σας. Ναι. Γεια σας, μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Ήθελα να πω για την ομάδα μας που είναι πάρα πολύ καλή φέτος και να δώσουμε τα συγχαρητήρια στα παιδιά, στο Βασίλη τον Σπανούλη, στον Γιώργο τον Πρίτεζη, στον Βαγγέλη τον Μάντζαρη, στον Λοντζέσκι, σε όλα τα παιδιά. Και να πούμε συγχαρητήρια και χρόνια πολλά στο πρόεδρό μας, στο Σοκράτη τον Κόκαλη. Ναι, φίλε μου. Στο γίγαντα Κόκαλη. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σας. Γεια σε καλά. Καλό βράδυ. Πάντα αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού, θυμάμαι από παλιά εκεί, ναι, να βγάζει γίγαντες προέδρους. Δηλαδή, να είναι όλοι Ολυμπιακοί. Δηλαδή, θυμάμαι από μικρό παιδί το συγχωρεμένο τον Νίκο του Γουλανδρή. Ναι. Μετά το Σταύρο του Ταϊφά. Έτσι, δηλαδή, το Κοκάλι, το Μαρινάκι. Δηλαδή, δεν έχει βγει, ρε παιδί μου, αυτοί που δημιουργήσαν έργο στον Ολυμπιακό. Θα σου το πω εγώ αλλιώς. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Όχι, όχι, θα σου το πω εγώ τι θες να πεις. Σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, άκου, θα το πω εγώ, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όποιος πρόεδρος έχει φτάσει με άριστα τον 10 στο 10, λέει, ζηλεύει, λέει, θα πάει κι άλλο στο 10. Ακούστε αν δεν τη γίνει. Όχι, δεν κάνει αυτό. Στον Ολυμπιακό. Δεν συμβαίνει αυτό. Έχει πάει στο 10. Να πάει ο επόμενος στο 10 με τόνο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Φεύγει ο Φέργκισον, ρε παιδί μου, από τη United. Ναι. Και του λέει: ποιο προπονητή θέλουμε? Λέει: πάρε αυτόν τη Σέβερτον, τον Μυρωδιά. Πώς τον λέγανε? Πώς τον λέγανε, Σιρε Φλόρ, τη Σέβερτον. Το προπονητή που πήγε στη Μάτσεστερ. Τέλος πάντων, εντάξει. Το Μόγιες. Λέει ο, ναι, ο Φέργκισον: πάρτε το Μόγιες. Ναι. Σίγα μην του πει: πάρτε το Μουρίνιο. Ναι, μαλάκα είναι να του πει: πάρτε το Μουρίνιο. Για να φανεί. Θέλει να... Όχι, όχι, εγώ το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Ότι εδώ δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό είναι θεμητό. Σου λέει: άλλο τι θα πάρω εγώ. Δηλαδή ένα καλύτερό μου. Στον Ολυμπιακό οι Προέδροι κοιτάνε να βρουν καλύτερο και από τον ίδιο. Ναι, όπως φέτος που αρχίζει το πρωτάθλημα το καινούριο που θα αρχίσει, ο Κόκαλης παρέμεινε παρακαλά ο Μαρινάκης να του σοβαρίσει το ρεκόρ. Αυτά είναι τώρα σε εισαγωγικά που λέμε, δηλαδή δεν έχουν ζηλιά. Όντως ο Μαρινάκης του χρόνου πρέπει το 7ο σέρι. Το 7ο σέρι. Ναι, πάνω από οποιοδήποτε εγωγικό. Και το είπα, σαν δίρα 7 το θέλουμε όσο κανένα άλλο πρωτάθλημα, ναι, του χρόνου. Αυτό έλεγα. Ναι, δεν τύψω, μάνα. Όχι, τι θα έλεγες, δεν έχεις για διαφορετικό. Σαν θύρα 7. Εκτός και για το 8ο πάλι θα βρεις μια δικαιολογία. Θα πω βλέπω για πλάκα. Για το 8ο θα πεις. Που δεν θα κάνουν οι άλλοι. Ναι, το 8ο το θέλω και τους πάμε το ρεκόρ, το δικό μας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι αποδεδειγμένο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι λογικό να υπάρχει μια, να μην το πω ζήλια, έτσι, γιατί δεν αρμόζει στον Ολυμπιακό η λέξη. Ένας ανταγωνισμός μεταξύ των Προέδρων. Βρε τίποτα. Ο ανταγωνισμός τους είναι ο επόμενος να με ξεπεράσει για το καλό του Ολυμπιακού. Καλησπέρα. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι. Και εμένα μιλάτε. Σε σένα μιλάμε. Λοιπόν, λέγομαι Γιάννης. Ναι, Γιάννη. Και θέλω να πω δημόσια χρόνια πολλά στο Σοκράτη Κόκαλη. Μπράβο. Το είπε, σε καλά. Λοιπόν, έχω και ένα άλλο για την όμορφη παρέα του Ολυμπιακού με το 3. 1, 2, 3. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου σημαίνει και μόνο τένει και μου έχει πάρει το μυαλό. Μα σου λέει αυτά και δεν υπάρχει. Τα έχω χάσει, πάντα τρελαθώ. Μια χαρά! Τάκη! Και εσένα και τους άλλους. Έλα, λέγε. Ακούω. Λοιπόν, να πεις στα βαζέλια ότι δεν πρόκειται να δουν η κούπα φέτος. Στο μπάσκετ, η κούπα είναι δικιά μας. Η κούπα είναι δικιά μας και δεν τη χάνουμε από κανέναν. Πείτε στον Διαμαντίδη ή μάλλον τον Διαματοβολίδη ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Που τώρα ζήσει πάρα τη μάχη. Έλα, πάμε στα τη γράμμα. Τα κλείνεις άμεσα.
Δηλαδή τα άκια, σε μια εβδομάδα μάγκες, το είπαμε και πριν, εκεί νομίζω, δεν θυμάμαι. Τι έχουμε, πάμε. Ένα κύπελο. Αύριο. Αύριο. Ναι. Τελικό κύπελο με τη Βουλιαγμένη. Ένα ευρωπαϊκό και ένα πρωταθλήματο. Ένα κύπελο αύριο. Ναι, ναι. Κύπελο Ελλάδος στο Πόλο. Ναι. Πρωτάθλημα Ελλάδος τελειώνει τη Δευτέρα στο μπάσκετ. Και Champions League. Εντάξει, μπορεί να τελειώνει τη Δευτέρα, αλλά έχουμε και ένα παιχνίδι εδώ πέρα. Γιατί να μην. Άμα ταιριάξει, δηλαδή, γιατί να μην το δούμε κι εμείς στην έδρα μας. Επειδή θα λείπεις εσύ και θα έχεις πάει στην Βουδαπέστη, γιατί να μην δει και ο κόσμος ένα παιχνίδι εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να πάνε και διακόπες στις παίχτες μας. Α, εντάξει. Λοιπόν, ένα πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ τη Δευτέρα και Champions League το άλλο Σάββατο στη Βουδαπέστη θα το πάρουμε εμείς, ο Ολυμπιακός. Τρία κύπελα. Δύο στην ομάδα του Πόλο και ένα στην ομάδα του μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή την πιο πάνω εβδομάδα και με λίγα λόγια θα έχουμε κι άλλα εδώ. 13-14 φέρουμε εδώ. Πώς τα έχουμε τόση λάθος. Δουλεύουν οι μαραγκοί στο φουλ να φτιάξουν εδώ τα ράφια. Δεν χωράμε. Δημόξες, πώς τα έχω δει. Άστα τα χωροταξικά. Υπάρχει αρχιτέκτονο εσωτερικού χώρου. Α, ωραία. Να μην επέμβω. Μην επέμβω. Ας θα διαβάσουμε κανέναν. Διαβάσε. Μάγκες λέει. Ο Σπανούλης έχει αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού όπως ο Πάσπολη κάποτε, μεγάλος αρχηγός. Κι άλλα δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, δε, φίλε. Όπως ο Πάσπολη λέει κάποτε. Ναι, και ο Πάσπολη το ίδιο κανάκι. Να αλλάξει την ιστορία. Εντάξει, ναι. Τι παιδί, δεν είχε τόσο διάρκεια όμως όσο του Σπανούλη. Εντάξει, ναι. Άλλαξε την ιστορία. Ναι, εντάξει. Ο με τον Σπανούλη πήρε δύο ευρωπαϊκά όμως. Ναι, εκεί. Σωστό αυτό. Ναι, πώς να σου πω. Ναι, μεγάλος παίξης και ο Πάσπολη. Μεγάλος και ο Πάσπολη, ναι, μεγάλος. Απλά ο Σπανούλης συνδυάστηκε και με τίτλους, βέβαια βρήκε και πιο έτοιμη ομάδα. Ποιος? Ο Σπανούλης. Με τα πιτσιρίκια μέσα την πρώτη χρονιάκη. Με το 16. Σε σχέση με τον Πάσπα Μάτσαρης, Λούκας, Πρίντεζης, Παπα-Νικολάου, μείον 6 χρόνια τότε, αυτοί οι 4 παίκτες, βάλανε με την ηλικία είχαν και ήρθε ο Σπανούλης, τους πήρε και πήρε με ευρωπαϊκό. Άλλο λέω, με την έννοια ότι ο Πάσπαλια δεν είχε βρει καμία ομάδα. Δηλαδή, με τον Ελληνιάδη έπαιζε εκεί. Και εκείνο δεν είχε. Ναι, ο Βασιλιάδη είχε. Ναι. Ελληνιάδη και το Σταμάτη και το Ελληνιάδη πέσε. Να πούμε, εντάξει, ο Ελληνιάδη μια χαρά ήταν. Μακάρι που είχε και τον Ελληνιάδη. Να πούμε χρόνια πολλά. Στον τεράστιο Σοκράτη, κοκάλι που έχει σήμερα γενέθλια. Ο εφιάλτης τους που άφησε παρακαταθήκη τους νέους εφιάλτες. Μαρινάκη, Αγγελόπουλους, Κουντούρης. Άκη, τον μπλουζάκι σου τα σπάει. Πού το βρήκες? Το βρήκα στον δρόμο. Στην μπουτίκ. Πού να το βρω, ρε. Στην μπουτίκ τα έχεις. Δηλαδή, καλό ρε μάγκες. Άλλη μπουτίκ απέναντι του ποδοσφαίρου, εδώ, του μπάσκετ. Αυτό, τάκη, μπουτίκ, δεν νάτι. Υπάρχουν πολλές τέτοιες μπλουζες. Γιατί Δευτέρα βλέπω να βγάζουμε άλλη. Ναι, γιατί κάθε μέρα κάτι πάνε. Γιατί αύριο. Και από το ίντερνετ γίνεται. Καλησπέρα. Άμα είναι μακριά. Έχουμε κι άλλα. Φοβερός ο κόσμος. Αυτά εδώ δεν είναι εκεί. Ξεχωρίζουμε, ξεχωρίζουμε κάποια και τα διαβάζει. Ο floor manager. Αυτά εδώ που είναι εκεί. Ντάξει. Θέλει κι άλλος, έχει άλλη έγκλια άμα διαβάσουμε το μήνυμά του. Ωραία. Να ξεχωρίσουμε και τηλέφωνο τότε να τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε, ναι. Φοβερός ο κόσμος θες. Εντυπωσιακή εξέδρα. Γιατί τα λες το floor manager και τα λες εμένα. Εμένα μου δίνει τα γατιά πρέπει να τα διαβάσω. Τώρα σου άρεσε αυτό. Διαβάζω το μήνυμα. Α, σε ενδιαφέρει. Φοβερός ο κόσμος θες. Εντυπωσιακή εξέδρα όλο το σεφ. Όρτιο. Μπράβο στη θύρα 7 για τη συμπεριφορά τη. Μπράβο, ρε Μάγκη, άλλη μια φορά. Το είχα πει εγώ πριν τους αγώνες. Το Καραϊσκάκι θα πάει στο σεφ. Και έτσι έγινε. Τους πονάει ο Σπανούλης, δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ το ότι τους έφτιασε και ήρθε στο λιμάνι και έγινε φωνιά του. Αυτός είναι ο πόνος, μπράβο ρε Μάγκα. Είναι ότι έφυγε η σημαία τους, ήρθε στον Ολυμπιακό, πήρε τρία πρωταθλήματα και δύο ευρωπαϊκά. Θα το διάβασες αυτό. Όχι, το τα βλέπεις, γι' αυτό είναι. Μπράβο ρε Μάγκα, έτσι είναι. Και στο Φλόρ. Τους πονάει. Μπράβο Φλόρ. Μου έδωσε αυτό το μήνυμα να πει μπράβο Τάκη. Παιδιά, μια κούπα αύριο στη Βουλιαγμένη, μία τη Δευτέρα στο ΆΚΑ. Ναι, κάτσε, πρόλαβε ο φίλαθλος, κάτσε. Και αυτός, ναι, θέλει τα εύσημα. Ναι, έτσι θέλω. Αυτό είναι η εκπομπή. Ό,τι θέλετε να πείτε εσείς, το λέμε εμείς. Έτσι θέλω να σκεφτόμαστε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν. Στο ΆΚΑ αυγά και κροτίδες, στον πάγκο, καφέδες και νερά στον πάγκο. Μπράβο, μπάγκα, το ξέχασα το. Άλλο μήνυμα αυτό. Το έχουμε πει. Θα το διάβαζες. Ναι, το διάβαζες. Αυγά, κροτίδες και μπουκάλια στο ΆΚΑ, ναι. Ναι. Στον πάγκο, καφέδες και νερά στον πάγκο και ήθελα και τιμωρία του Ολυμπιακού. Ναι. Οι ρόμπες. Γράφουν τα site ότι ο Παθηναϊκός έκλεισε τον Γκέρσο προπονητή σε μεγάλη υπόλοιψη τον έχουν τον Πεδουλάκη.
Φιλιππινέζα για 10 μέρες και δρόμο. Ναι, όντως αυτό παίζει, να το ξέρεις. Δεν το βγάζουνε, άκουτα. Δεν το βγάζουνε. Και καλά, γιατί τι θα πει. Ξέρει το παιδάκι, το πει και νομίζω ότι θα μείνει. Όχι, ρε παιδί μου. Ήρθε εκεί πέρα δύο μεροκάματα και φυγάσε με μωρέ. Τι κάνει, τα ρεπό. Α, να πω και κάτι. Το σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ είναι αυτό. Ναι. Γιατί πώς κάνει, είπε, έτσι. Είπε εκεί στο Χαριλάου που συστήματα. Πήγε. Στο Χαριλάου, στο Αριανός που έλεγε άλλο ήθελε να πει. Ναι. Λέει το σύστημα είναι δείξα. Ωραία. Ωραία. Και εμείς το σύστημα αυτό παίζουμε. Αυτό το σύστημα. Γκρόβερ λέγεται το σύστημα στα αμερικάνικα. Καινούργιο σύστημα. Το Γκρόβερ. Ο Κουκουλάκης τον έφαγε χθες τον Αλαφούζο. Καλά να πάθει με τις συντεχνίες που κάνει με τους απατεώνες και έχει και φάγωμα ακόμα. Τι έγινε, διαμαρτυρήθηκε κύριε αυτός. Τσακώθηκαν, φύγαν. Α, είναι φιλή. Έφυγε. Η φιλή. Πάει η φιλία. Έχει ακόμα. Τι γέλιο και αυτό, το Σοκράτη θυμήθηκα. Έτσι όπως γέλασε. Βλέπω τον Μπάουκ κάτω να τον τρώνε εκεί. Ποιον? Τον Μπάουκ από την πρώτη θέση εκεί που είναι στα play-off. Δεν ξέρω, εγώ το περιμένω εδώ τώρα. Δεν έχεις μια αγωνία, παιδί μου. Τι αγωνία να έχω. Είμαι σίγουρος ότι θα φαγωθούν με μαθηματική ακρίβεια. Βλέπω ότι οι Αεξίδες είχαν μια αγωνία. Πήγαν τα χτες με Παναθηναϊκό 5.000. Μπράβο. Όλο και βελτιώνονται. Καλησπέρα. Πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα και χαμήλω στην τηλεόρασή σου να μας ακούσει ένα τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Γεια σου, φίλε. Ναι, ναι. Έλα, φίλε, από Κοιλάδα, Αργολίδας. Κοιλάδα, ωραία. Δίπλα στο πορτοχέλι. Ναι, ναι. Τάκη, για εμένα αυτές οι χειρονομίες που κάνεις στο Διαμαντή δεν ήταν καθόλου σωστές. Μια χαρά, ήταν εσύ να δεις τη χειρονομία. Δείξε το και τη χειρονομία. Πάρε και άσε που αφού είσαι δικηγός του Διαμαντίδη. Έλα εδώ, φέρτε ένα κολοκύθα. Φέρε εδώ, λοιπόν, εδώ είσαι. Αφήστε ρε τις υπόδειξεις. Ναι. Αφήστε ρε τις υπόδειξεις, ρε τραμπούκι. Ρε αλυταράδες με προεξάρχοντα αυτές τις χειρονομίες. Είναι. Τις έκανε. Πες το. Πέστε μου ρε εσείς οι Παναθηναϊκοί, αν έχετε λίγο ίχνος, ναι, πέσα κάτι να έχετε ρε παιδί μου, λίγο φιλότιμο έχετε. Ποιος από εσάς τους Παναθηναϊκούς έχει πάει σε γήπεδο και δεν έχει κάνει έτσι. Ποιος. Όποιος πει όχι γαμιέται. Δηλαδή. Θα πούνε όλοι όχι ρε Τάκη. Ποιος ο παδός. Ρε παιδί μου. Τι το είπες. Κάτσε ρε. Θα πούνε όλοι όχι. Πάνω στο παιχνίδι. Και να του πεις αυτό και εκείνο και πάρτα και έτσι. Ποιος λέει δεν το έχει κάνει. Ποιος ο πάντος δεν το έχει κάνει. Αλλά σίγουρα όμως δεν έχω πει. Και η Μάρτης μου ο Θεός και οι φίλοι ναι, μου. Ναι, ναι. Ένα λεπτό. Για μανάδες. Όχι μόνο αυτό εκεί μου. Δεν έχω πει να πεθάνει το παιδί του κανενός. Ούτε η μάνα κανενός. Ούτε η μάνα κανενός. Ξέρετε τι εννοώ. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Και να μην είμαστε, να. Καλησπέρα. Θα μας υποδείξετε. Ναι. Και είναι τα καλά παιδιά. Μπαίνει ο Σπανούλης μέσα και ναι. Του λένε μπράβο Σπανούλη. Που πήγε στο Ολυμπιακό. Έτσι μιλάτε στις Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, εγώ και έτσι έκανα και έτσι έκανα. Και έχετε και πορεία. Έτσι είναι οι οπαδοί. Που λατρεύουν την ομάδα τους και πεθαίνουν για αυτή. Όχι, θα καθόμαστε να βγάζουμε φωτογραφίες. Για να σου κάνουμε σε ένα το χατήρι και στον κάθε τσάτσο δημοσιογράφο. Εδώ ρε, εσείς παίρνετε ένα παίχτη που αυτό την πετρελαίνει και βάζει ένα καλάθι και κάνει έτσι. Και τον έχετε δύο μήνες. Και τον έχετε φάει τι καλός ο παδός. Ναι. Και όταν φεύγει και λέει τις βρωμιές σας, τον βρίζετε. Πάμε σε διάλειμμα. Και για να επανέλθω σε αυτόν εκεί από την Κοιλάδα, πώς το λέγανε. Την δεν το έκανα ρε φιλάρα κόμματο στο Διαμαντίδη. Και στον παπά το έκανα. Και στον αυγοκέφαλο το καλάθι το έκανα. Αυγοκέφαλο είναι. Σε όλου το έκανα. Αντίπαλοι μου είστε. Όλοι οι παίκτε. Είναι Διαμαντίδη και τέτοια. Όλοι. Όπω κάνετε και εσεί. Και έτσι είναι ο παλιό. Δεν μου λε τώρα. Αυτό το τηλέφωνο είναι στημένο για να πάτε την κουβέντα αλλού. Ναι. Έχετε καταντήσει σαν του παουτζίδε που στη Γλυφάδα. Σας έφταιγα εγώ στο βόλεϊ, λέω, στο βόλεϊ. Σας έφταιγα εγώ που ήμουν στο γήπεδο. Που χάσα τον αγώνα. Το κύπελο Ελλάδος. Το λικά ποιο ήταν. Λοιπόν, πες, τι θες να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιάννη το Μάνεση εκεί στη Νέα Υόρκη.
ναι. Που μας βλέπει. Ωραία. Γεια σου φιλαράκο και από μένα. Γιάννα, θα τον γνωρίσεις. Γιάννα, ρε. Θα τον γνωρίσεις και από κοντά. Στο Λοσάντα και στο Νάκη, στο Γκίτ και εγώ. Εντάξει, ωραία. Να πούμε ότι στα τηλέφωνα, όποιος έχει σκοπό να πάρει τηλέφωνο, θα χαμηλώνει, για να μην εκνευρίζει το Γιωτάκης, θα χαμηλώνει την ένταση της τηλεόρασης τελείως και θα μας ακούει μόνο από το τηλέφωνο. Για να άρα, μπορεί να συνεννοηθούμε. Σας έχει πειράξει εσάς τα βαζελάκια. Κάνε το 0-1 στο σεφ και νομίζατε ότι παίρνετε πρωτάθλημα. Εκεί σας έχει πειράξει. Όλα τους έχουν πειράξει. Πάμε. Καλησπέρα. Ο Σπανούλης σας έχει πειράξει. Κυρίως. Εμπρός. Γεια σας. Γεια. Γεια σου. Ολυμπιακός από Πειραιά. Ναι. Έτσι. Μια χαρά πάει η ομάδα φέτος βλέπω. Τι είναι? Μια χαρά πάει η ομάδα φέτος βλέπει. Ωραία. Ναι. Μια χαρά, ξέρεις τι. Έλα μου. Ρε βλάκα, μια χαρά να πάει η ομάδα φέτος αφού τελείωσε. Φέτος. Πώς και φάνησε τι. Καταρχήν είπες η ομάδα, δεν είπες οι ομάδες. Πονάς, φιλαράκο. Πονάς και φταίει ο Πειραιάς που δεν λες ότι τηλεφωνείς. Φταίει και το μπόριο του Σπανούλη. Έχει βγάλει... Κάτσε ρε με τις τρίχες. Ναι, γιατί... Θα τις κρίσεις ρε, σε παρακολουθεί και κανείς βάζεται. Σε παρακολουθεί την κάνα. Πω τι έχει. Ρε Σπανούλη. Έλα. Κάτσε πάνω να το ισχύσεις. Τσουγκρανά θέλει. Έλα φίλε, καλησπέρα. Μου λένε όλοι κάτσε να δείξω. Τι να δείξεις. Τι είναι πάλι. Αυτό εδώ ρε, έχει κάτι. Αυτό μες στο ΟΑΚΑ. Είναι από τα τούβλα που πετάει, ε. Ναι, πάρτε ένα τούβλο τώρα που το θυμάσαι. Τι έπαθε, λαβώθηκε. Έσπασε, ακούμπησε και... Για τη γωνία, να δει. Από εδώ λέει το τούβλο, το 7. Και από εδώ... Το στραπών. Από πίσω και από μπρος. Δηλαδή εντός και εκτός έδρας. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε, καλησπέρα. Παναθηναϊκός σε. Όχι, όχι. Τι ομάδα. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Για πες. Τι βράδυ πήρα, μ' αρέσει η εκπομπή σας. Καλά έκανες. Πες, τι θες να πούμε. Τίποτα, απλά... πρέπει να μιλάμε. Πες ρε φιλαράκο, άμα θες βρίσκε κιόλας. Όχι, δεν βρίζει το παιδί. Όχι, όχι, δεν βρίζω. Ό,τι θες πες. Έλα, πες. Αλλά εντάξει. Ποιος έχει καλή βάρος στο ποδόσφαιρο. Εμείς φυσικά, αυτός διαλύσαμε στο ΑΚΑ. Εντάξει, εγώ. Εντάξει. Καλή νύχτα. 30 βαθμούς πίσω, έτσι. Ναι. Έβρισες. Έλα, εδώ μιλάμε τώρα, όχι. Εσείς άκουσατε. Κάποια πράγματα είναι συγκεκριμένα. Τα ξέρουμε όλοι. Έτσι. Όσοι ασχολούνται. Και αυτοί που δεν ασχολούνται πάλι τα ξέρουν. Πάνω σε αυτά θα μιλάτε. Οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει περίπτωση να ευδοκιμήσει στην εκπομπή. Και όχι να μας κερδίσετε. Μια και μας κερδίσατε. Ναι. Μια και μας κερδίσατε, μην κάνετε μεταγραφές. Όχι, εμείς. Μια χαρά είστε. Μια χαρά δεν είστε. Καλησπέρα. Ποιες μεταγραφές να κάνετε. Και πάτε και για πρωτάθλημα του χρόνου. Λογικά, ναι. Αφού εμπρός. Κερδίσατε το Ολυμπιακό, θα του κερδίσετε όλου. Ναι, εμπρός. Μπράβο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Ναι, ακούμε, φίλε. Πες. Έλα, τι γίνεται. Μια χαρά. Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Ναι. Καταρχήν είναι Κώστας, Παναθηναϊκός. Ναι. Γεια σου, Κώστα. Χαμήλωσε λίγο, ρε, γιατί δεν μ' ακούνε, κάτσε να χαμηλώσω. Γεια, δέκε. Κώστας, Παναθηναϊκός, από την καταπράσινη Σπάρτη. Ναι. Ας τα καταπράσινη, ρε, εσύ. Έχει δέντρα, πράσινη. Τι να κάνουμε τώρα, αφού είμαστε πράσινοι. Τι, λόγω τι, άστο, Κώστα, για να τα πάμε καλά, δεν υπάρχει καμιά περιοχή κατά πράσινη. Στο λέω εγώ. Άσε με να ξέρω καλύτερα. Τι, όχι, δεν, κάσε με να ξέρω και εγώ, επειδή το λες εσύ. Του. Ναι, έλα, πάμε. Ωραία, μ' ακούς τώρα. Ναι. Ναι, γιατί άλλαξε την ημερομηνία στο μπάσκετ. Για ποια. Ποιος την άλλαξε την ημερομηνία. Πότε. Η νομοθεσία με λέει στο μπάσκετ, γιατί θα παίξουμε τη Δευτέρα και όχι την Κυριακή. Για ρωτά, ποιο να βολεύει αυτό. Δεν ξέρεις. Όχι, πάμε από το κίνητρο. Να βρούμε το έγκλημα, άμα έχει γίνει ένα έγκλημα, ξεκινάς από το κίνητρο. Ποιο να βολεύει αυτό, να αλλάξει. Έλα, ρε Κώστα, πάμε. Καταρχήν εδώ, σας έχουμε τα τελευταία χρόνια. Κώστα, εδώ, ρε, δεν θα λεφτά. Τι να έχεις, περίμενε. Ρε, περίμενε, ρε. Ρε, κάτω να. Έλα, τελείωνε, άκου. Δεν θέλεις να μιλήσεις, θες να πεις τα δικά σου, έτσι, λοιπόν.
Δεν το θίξαμε. Καλά που το έθιξε αυτό το θέμα. Αν ευνοεί μια ομάδα, αυτή είναι η πιο γέρικη ομάδα που περιμένει και η ομάδα με το μικρότερο ρόστερ. Και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Και έχει μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης. Άστα ρε Κωστάκη με την καταπράσινη Σπάρτη. Έτσι είναι καταπράσινη και η Σπάρτη. Όπως μας τα έλεγες και με το ποιον ευνοεί. Καλά. Ωραία κρίση έχεις. Αυτό που ακόμα δεν παίζει για τη Σπάρτη. Ας το ξέρω. Και ούτε και το άλλο παίζει. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει. Κανονικά το παιχνίδι ήταν να γίνει Κυριακή. Έτσι. Ναι. Α, μπράβο. Θα ξεκουραστεί μια παραπάνω μέρα ο Διαμαντίδης, μια ο Φώτσης, μια ο Καλάθης. Αυτοί που παίζουν 30 λεπτά συνήθως. Και τα άλλαξε ο Κοντονής. Και οτιδήποτε, και να ξέρεις ότι οπουδήποτε επεμβαίνει ο Κοντονής είναι πάντα προσεύνεια των αντιπάλων του Ολυμπιακού, δηλαδή, σε οποιοδήποτε άθλημα. Όπως το είπε τώρα, φίλε, σαν Ολυμπιακός να έκανε αυτό που έκανε ο Κοντονής, δηλαδή να μην παίξει ο Ολυμπιακός την 7, πότε ήταν να γίνει ο αγώνας, 17 Απριλίου ο τελικός κυπέλλου. 7. 7. Ναι. Ναι, 7 Απριλίου ο τελικός κυπέλλου, να γίνει 17 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός το άρχισε επίτηδες. Έτσι. Ρε, όπως... Συμφωνία με Λυσανίδη με τον Υπουργό. Όπως το έκανε ο Κοντονής για να γίνουν καλά όλοι. Η δική μας παίζατε πέρα βρέχει, μηδέν προπόνηση, μηδέν ναι. αγώνες και είδαμε τι έγινε. Καλησπέρα. Ναι, όπως ο Ολυμπιακός τιμώρησε τον Τζιμπούρ που τιμωρήθηκε ναι, μετά από... Μετά. Να γίνει καλά και ο Μάνταλος, έτσι τώρα πρέπει να γίνει καλά. Ο Πρίντετς δεν γίνεται καλά για να πείτε ότι μπορεί να έχουμε ένα όφελος και κάποιος αυτό δεν γίνεται. Που με ρωτάει. Κάποιος φίλο που με ρωτάει. Αν το είπες για αυτόν τον λόγο δεν είναι αυτός ο λόγος. Ναι, όχι, μπορεί να πηγαίνει και το μυαλό σου εκεί. Ο Πρίντετς δεν πρόκειται να παίξει, θα σας λεντήσουν άλλοι. Καλησπέρα. Παιδιά, θέλω να ρωτήσω, δηλαδή είναι δεδομένο πως θα κερδίσετε στο μπάσκετ, γιατί όχι. να μην γίνει 2-2, όχι, να είναι στο εξωτικό, όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια, Παναθηναϊκός είμαι και περήφανος. Ναι, από πού είσαι, από πού είσαι περήφανος, από τη φάπα, από τη φάπα, έλα εδώ ρε περήφανε του κόλλου, πού είσαι 6 χρόνια στην Ευρώπη ρε περήφανε, πού είσαι, και πες μου και πού είσαι περήφανος και πώς του δηλώνεις την περηφάνεια, πες μου, πάμε, έφυγες. Τι περήφανοι να είστε ρε κολοτρυπίδες, είσαστε και περήφανοι. Λοιπόν. 6 χρόνια δεν έχετε παρουσιαστεί στην Ευρώπη. Δεν έχετε παρουσιαστεί πουθενά. Ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Άκης. Ο άλλος λόγος. Έχετε πει σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τις ομάδες του ερασιτέχνη να μην παίζετε στην Ευρώπη. Αυτή είναι η περηφάνεια. Ετοιμάσαμε και το βίντεο εκείνο με τη Δέσποινα. Πάρε και την άλλη περηφάνεια. Ναι, καλά. Πες μας, ποια είναι η περηφάνεια σου. Στο ποδόσφαιρο, 20 χρόνια που είσαι. Απ' την Καμπάλα, ποια είναι η περηφάνεια σου. Στο πόλο, στο πόλο, στα σημερινά. Άντε ρε πουτάνες, θα μας μιλήσετε και για περηφάνεια. Άσε με ρε. Η περηφάνεια είναι συγκεκριμένη, Τάκη μου. Εντάξει, που τις είπες ρε, Άκη, Τάκη. Για το Τανέσπου. Μα μιλάμε ρε, Άκη. Είναι. Μην νευριάζεις. Όχι, τελένομαι με την περηφάνεια, πώς την εννοούν. Όποτε γουστάρω, θα τα λέω όσο ή όλα θέλω. Με την περηφάνεια, όπως την εννοούν μερικοί, δεν μπορώ να το αναλύσεις που είναι περήφανο. Το αναλύω, αυτό ωραία. Κάνω. Και λέω και το Τανεσπού. Εκεί μπορεί να είστε περήφανοι. Άσε μετά να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Καλησπέρα. Περηφάνεια και είναι διαφορετικό να σας. Η ομάδα σας στον ερασιτέχνη όλα τα αθλήματα που έχετε, ποια είναι αυτά, τα ξέρετε ποια είναι. Δεν παίζουν ποτέ στην Ευρώπη. Ρε, επειδή μιλάμε. Κάτσε ρε. Ναι. Στην Ελλάδα ποτέ δεν παίρνουν πρωτάθλημα. Πού στο διάλογο είστε περήφανοι. Στη Δέσποινα Παπαδοπούλου είστε. Επειδή μιλάμε. Στα 20 χρόνια στο ποδόσφαιρο που έχω πάρει 18 και έχει πάρει 2. Στην Καμπάλα είσαι. Σε ποια είσαι. Στο μπάσκετ. Μήπως στο μπάσκετ. Πού είσαι. Έχεις να πας 4 χρόνια Final Four. Πού είσαι, ρε. Πού είσαστε, ρε περήφανοι του κόλπου. Καλησπέρα. Έτσι, δηλαδή, άμα κατακτούσατε και κάτι, πού είσαστε περήφανοι. Που έχετε πάρει 6 αστέρια και τα βάλατε με τον Τζουκαλά. Ο εξώστερος ο Παναθηναϊκός τα βάλε με τον Τζουκαλά. Σαν να πάει η Ρεάλ Μαδρίτης και να πει. Πώς τον έλεγανε αυτό που πάρα και τον τύμπανο, ρε. Ο Μανόλο, μου φταίει ο Μανόλο. Άντε ρε περήφανη του κόλλου να πάει Ρεάλ Μαδρίτης με 10 ευρωπαϊκά και να πει μου φταίει ο Μανόλο. Με τον τύμπανο που χάσα το τέτοιο. Αυτό είναι. Αυτοί είσαστε. Είναι η περηφάνεια σου. Μια ζωή σα, όσα και να κατακτήσετε, θα είστε μικρή ομάδα. Γιατί είσαστε μικρόψυχοι και μικρόμυαλοι. Ό,τι και να κατακτήσετε. Και θα είναι και κλεμμένο. Που είσαστε και περήφανοι. Βέβαια, με τις κλεφιές. Να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να λες περήφανος όταν στην Ελλάδα το 65% της Ελλάδος είναι Ολυμπιακή.
Πού στο διάλογο είναι η υπερηφάνεια, η άλλη τι, δηλαδή. Πού είστε, ναι, το 65% είναι ξεφτυλισμένοι, ναι, και είναι υπερήφανοι αυτοί που δεν έχουν πάρει τίποτα. Που δεν έχουν πάρει τίποτα. Τα έχετε μπερδέψει τα περηφάνεια και όχι επειδή είστε περήφανοι. Έχετε γίνει με τα σπρέι, έχετε γίνει κούνικα, έχετε βάψει όλα τα κτίρια, όλους τους δρόμους. Νομίζετε ότι είστε, ναι, και μεγάλη ομάδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είστε περήφανοι. Ναι. Άκου, και όσοι είσαι περήφανος ήταν που φοράγε τις φούστες. Έτσι. Έτσι. Την έχετε μπερδέψει την περηφάνεια. Για κοιτάξτε, για πάρετε το αλλιώς. Μπορεί να μην θέλετε και να το πάρετε αλλιώς, να το πάρετε. Ή μόνο αλλιώς να θέλετε να το πάρετε. Έτσι. Όχι με το κανονικό, αλλιώς. Άντε μπράβο. Ρε, επειδή σας μιλάμε με ευγένεια και με συμπάθεια, δεν μπορείτε να λέτε και ότι η μαλακία σας κατέβει εδώ πέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένα. Έτσι, μιλάμε για ομάδα του Πειραιά, για τον Ολυμπιακό, που ξέρουμε την υπερηφάνεια και ξέρουμε τι είναι να κατακτάμε το οτιδήποτε και με την ομάδα μας. Και στη ζωή μας, με υδρότα, με κόπο και με αγώνα. Ούτε με συκοφαντίες, ούτε με λάσπες. Και την περηφάνεια τη νιώθεις. Δεν την υποδεικνύουνε. Εμπρός. Για πάμε σε κανένα άλλο πραγματικά περήφανο. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, με ακούς. Πες, ακούω. Δεν σε βλέπω και τόσο περήφανο εσένα. Πες. Καλά είναι. Ολυμπιακός εγώ. Πολύ καθυστέρησες. Από Αρτέμιδα. Από Αρτέμιδα. Πάμε, έλα. Δεν ήταν το ΜΑΤ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ω, δεν ακούω. Τι είπες? Μίλα λίγο πιο μακριά από το ακουστικό για να ακούμε, γιατί μικροφωνίζεις λίγο. Δεν τώρα. Για πες. Τι είπες? Κάτσε. Χθες, λέω. Ναι. Χθες, ναι. Εντάξαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Εσύ είσαι Παναθηναϊκός? Πώς? Εσύ είσαι Παναθηναϊκός, εσύ? Ολυμπιακός είμαι, Ολυμπιακός από Αρτέμιδα. Ναι. Ωραία. Για πες, τι να δούμε. Πείτε μου δύο λόγια για το τελευταίο τρίποδο του Σπανούλη. Αυτό. Τι να δούμε? Να πούμε δύο λόγια. Εμείς τι να πούμε? Τα είπε ο Σπανούλης. Τι να πούμε με τα. Τι να κάνουμε εμείς? Με τα γραφή του, περιγραφή του αγώνα. Τι να πούμε, ρε φίλε, τώρα κι εσύ. Θα κάνει Ολυμπιακός. Δεν τα ακούμε, ρε φίλε. Κάνει διακοπές. Μ' ακούς τώρα. Για επαναλαβαίνω. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει και θα πάμε 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού? 3-1 θα έρθει, ναι. Το πιστεύεις? Ναι, εσύ δεν το πιστεύεις, ποιος Ολυμπιακός? Αν όχι, το πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου φαινόμαστε πολύ. Άκου τα λάθη, μια που δεν σε φαίνεται. Εντάξει, μια που δεν σε φαίνεται πολύ. Αν δεν ξέρω, μια βουλιά και στη Λούτσα. Άκου τώρα. Ρίξε, άσε που θα μου την πει και Αρτέμιδα, στη Λούτσα είσαι. Ναι, άκου. Ρίξε μια βουλιά στη Λούτσα. Αν μου το πει Αρτέμιδα. Ομάδα, ακούστε, να ξέρετε κάποιοι βλάκες που παριστάνετε τους Ολυμπιακούς. Εδώ το πιστεύουν οι Παναθηναϊκοί ότι θα χάσουν. Άκου τώρα, σας κάνουμε κάποια μαθήματα. Όχι, εδώ το πιστεύουν οι Παναθηναϊκοί ότι θα χάσουν. Ναι, άκου τώρα, ρε, εσύ Ολυμπιακέ, όταν σε ρωτάμε τι ομάδα είσαι, και το λέω και στους επόμενους απατεώνες με το μανδύα του Ολυμπιακού που θέλουν να βγαίνουν, δεν θα κάνετε Ολυμπιακός. Ναι. Θα λέτε Ολυμπιακός κοφτά, θα σας καταλαβαίνουμε πάλι μετά. Λέμε τουλάχιστον για να προλάβετε να πείτε δύο μαλακίες, γιατί για μαλακίες πρόκειται. Τέλεια, από εκεί πέρα. Καλησπέρα. Άκου τώρα, άμα θες να μιλήσουμε μην πάνω σε αυτό που είπε σοβαρά, από ό,τι έχει δείξει η σειρά, η κάθε ομάδα παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Δεν είναι όπως τα ξέραμε παλιά. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε εκτός έδρας καλύτερα. Και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φάνηκε, παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Έτσι. Γιατί έχουν προφανώς λιγότερο άγχος. Σε αυτή την ερώτηση που έκανες. Ό,τι ομάδα και να είσαι, κράτα το. Εμπρός. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Χαμήλωσε τη τηλεόραση. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα. Από την κατακόκκινη Τρίπολη. Τρίπολη. Σώπα, ρε, φίλε, που είναι κατακόκκινη Τρίπολη. Πράσινη είναι. Έπρεπε να του πείτε αυτό το εξής. Γιατί εμείς να πτύζουμε Πέμπτη στο ΣΕΦ και οι Βάζελοι να πτύζουν Κυριακή. Γιατί οι Βάζελοι άμα δουλεύουν δεν πάνε, δεν ξέρω, ναι, είναι και θέμα τέτοιο, κατάλαβε. Είναι σημαντικότερο, τώρα μην τους πειράζει τώρα η ώρα που άλλαξε, η μέρα, ναι, που άλλαξε. Εμείς γιατί να παίζουμε Πέμπτες και αυτοί να παίζουν Κυριακές. Ναι, γιατί θα δούμε, τώρα, ναι, το άλλο. Από την κατακόκκινη Τρίπολη. Ναι, μπράβο. Πολύ καλά έκανες και έδειξες τα δαχτυλάκια, γιατί δεν έβρισες ούτε μανάδες, ούτε πατεράδες, ούτε τίποτα. Όλοι οπαδοί τις κάνουν.
Ούτε παιδιά. Ούτε παιδιά, έτσι, μπράβο. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, φίλε. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Καλό βράδυ. Χαιρετίσματα στην κατακόκκινη Τρίπολη και στην κατακόκκινη Σπάρτη, στην κατακόκκινη Πελοπόννησο. Δεν υπάρχει αυτό. Άσε με. Δηλαδή ήταν εκεί. Κάτσε ρε εσύ. Ο Μωρίνιος ένα γκόλ είχε κάνει έτσι. Ποιος? Ο Μωρίνιος ένα γκόλ. Πού είναι κακό, πού είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Γιατί τώρα τι σε πιάσει. Όχι, τι θυσία είναι αυτή. Όχι, ρε εσύ. Εσύ ο Τάκης είσαι. Ρε εσύ αυτή. Όχι, άλλο λέω. Αυτό το πούστικο τηλέφωνο και καλά τώρα δεν επιτρέπεται στον Διαμαντίδη, ενώ θα το έκανα στον Αλμπέρτη, επιτρέπεται. Ναι. Άστα αυτά, ρε. Αφήστε τα αυτά, ρε. Με τον νεκροθάφτη. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι, να μιλήσεις στην εκπομπή θέλω. Ναι, να μιλά στην εκπομπή. Την ίδια. Έλα, φίλε. Για σήμερα όμως. Ορίστε. Για τώρα έχεις πάρει. Για σήμερα. Πάμε, έλα, έλα. Ναι, για... Έλα, έλα, έλα. Κύριε, πάμε. Μίλα. Εσύ είσαι. Ναι, ναι. Α. Έλα, λε, παιδί μου. Εσύ είσαι που λες ναι, ναι. Πάμε, μίλα. Έλα, έλα μιλάω. Δεν πάμε, ναι. Ναι. Πάμε σαν τελευταία. Όχι, κρίμα, κάτσε, άστα. Κάνε μια προσπάθεια ακόμα. Στον αέρα είσαι, ρε φίλε. Πάει, ήταν στον αέρα. Εμπρός. Σε κενό αέρα σου. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με εκείνη μιλάμε, τον Άκη, με τον Τάκη. Και με τις δύο, με όποιο θέλεις. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, Άκη, και εγώ παραθυναϊκό σήμερα. Φίλε, περίφανος. Πού το βρίσκεις το κακό? Πώς την εννοείς την περηφάνεια, πες μου, πώς την εννοείς την περηφάνεια. Ετοιμάστε. Είμαι περήφανος, γιατί είσαι γάμα που σε βρίσκεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κλάρεις καλά αρχίδια. Στα λόγια. Στα λόγια. Κλάρεις καλά αρχίδια. Πάρε ένα είδος περηφάνεια που έχεις τώρα. Πάρε ένα είδος περηφάνεια που έχεις τώρα. Πάνιες. Άκου τώρα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό και ένα είναι στον Ηρακλή. Που έπρεπε να σε ρίξω στην Πιτεχνική. Για να είσαι πολύ υπερήφανο. Δηλαδή, κάτσε ρε τάκι μου, όχι, εδώ, μια που αυτοί. Ναι. Δηλαδή, αυτοί καταρχήν, άμα κάτσουν να μιλήσουν, άμα κάτσει να μιλήσει εσύ, ο κάθε Παναθηναϊκό να μιλήσει για περηφάνεια, θα σε πάρει από κάτω. Και περιορίζει να πει ένα μπινελίκι, ωραία, είπε ότι κάνει μια πράξη. Πε μα, ρε μάγκα, πού. Εδώ, θα τα βάλουμε εμείς. Θα μιλήσουμε εμείς για σένα, να κάνουμε το δικηγόρο του διαβόλου. Μήπως έχουν στο ποδόσφαιρο ρετάκι. 20 χρόνια, 18 εγώ. Ξέρω εγώ, πάμε εδώ να 18. Δούμε. Ρε παιδί μου, πού γίνονται τα αυτά που λες εσύ η πράξη, αυτή η συνουσία. Ποδόσφαιρο τίποτα δηλαδή. Στο βόλεϊ. Ένα. Ναι, ποδόσφαιρο. Τι γίνεται εκεί, τίποτα. Ευρώπη βγαίνουν, άσε με εμένα. Εμένα δε, πότε έχουν να με κερδίσουν, κοιμήθηκε ο Θεός, ναι. Πήγε να πεθάνει ο Λαϊτάν. Είμαστε από τη Μάντσεστερ, μείνατε σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν ομάδα για δύο μήνες, την κάνατε ελάστικο να την κρατήσετε 3 χρόνια με τα γνωστά αποτελέσματα. Ωραία. Τέρμα, έγινε και μια φορά και έχει γίνει άλλες 15 φορές από μένα. Σου λέω τα τελευταία 7 χρόνια. Μα και η νίκη είναι μεγάλη. Άμα τη βάλει κάτω στο ποδόσφαιρο, είναι 40 νίκες παραπάνω Ολυμπιακό. Πάει το ποδόσφαιρο, βασιλιά στο σουόρ. Πάμε στο μπάσκετ. Για πες μου, τι έχει κάνει στο μπάσκετ, ρε ψεύτη. Που τα μισά έχει πάρει βρώμικα. Ναι, άλλο, εμένα, τι έχει κάνει. Με αυτούς. Ναι, όχι, θα πάμε. Με τον Πιλιοίδη. Με τον Παπαγιώ. 35 πόντους σου έχω ρίξει, σου έχω και ένα 42 πόντους διαφορά. 110-68. Και πώς είσαι περήφανος, ρε μάγκα, άκου. Έχω τέτοια. Ένα λεπτό. Στο Ισραήλ τι έγινε. Τα είδες τι έγινε. Σαραγώσα τα είδες. Στο Άκα που λέγανε πολύ ο Γιανακόπουλος, ο Θανάσης απλωθείτε και θα πει που είναι μέσα οι Ολυμπιακοί, 20 πόντους διαφορά. Ξέρεις διαιτητές αυτά. Αυτά είναι, μπράβο. Λοιπόν, βόλεϊ δεν υπάρχει. Ναι, όχι, όχι, κάτσε, μείνε στο μπάσκετ. Στο πόλο πουθενά. Μείνε στο μπάσκετ, μείνε στο μπάσκετ. Ναι, ένα, εμείς εδώ θα σε αναλύσουμε, να δούμε τι περηφάνεια έχεις. Λοιπόν, στο μπάσκετ, όταν πόσους πόντους είπαμε τα εκεί. 42, 110, 68 και 35 στο 35, όταν. Α, εγώ όταν σου έρθω. Όχι, 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 έχω τον λόγο. Τους 35 πόντους ήρθες πρωταθλητής σε Ευρώπη. Από το Παρίσι. Πώς ήρθες σαν πρωταθλητής. Δεν ήρθες σαν πρωταθλητής. Άλλο ζητάγανε συγγνώμη. Άλλη περηφάνεια. Συγγνώμη, η FIBA στην Μπαρσελόνα. Συνέχισε. Να το πω. Ναι, να το πεις. Τα λέμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς. Για να καταλάβεις ποια είναι η περηφάνεια. Εμείς κερδίσαμε αυτόν τον επώνυμο, τον εν λόγω τον πρωταθλητή Ευρώπης. Έτσι, όπως και να το είχατε πάρει.
Ποια περηφάνεια έχεις ρε κεράτα και εσύ και η ομοίη σου που ήταν η ομάδα του Κορυδαλού, παίζαμε στον Κορυδαλό και ήταν ο Αλβέρτης με την ομάδα των 800.000 budget δραχμών. Δραχμών. Παίζαμε στον Κορυδαλό και ήταν ο Αλβέρτης και έλεγε ελάτε και μας βρήκατε μπόσικους και θέλατε να καλύψετε τη διαφορά των 35 πόντων. Ολυμπιακός στη χειρότερη φάση της ιστορίας του και εμείς και θέλατε να καλύψετε, να ισοφαρίσετε ένα ρεκόρ που το κάναμε στο απόγειο, στο Ζενίθ. Εσείς ήσασταν στο Ζενίθ, έτσι. Και εμείς... Και θέλατε να μιλήσετε για περηφάνεια. Πάει η πρώτη περηφάνεια. Άστο, τσαλακώθηκε η περηφάνεια. Πού έχουμε μείνει, βολέι. Υπάρχουν εκεί. Πάνε εκεί. Έχουν κανένα ευρωπαϊκό και δεν το ξέρω. Όχι, έχουν κανένα πρωτάθλημα και δεν το ξέρω. Αντρών, γυναικών, πού είναι η περηφάνεια, ρε. Πώς την εννοείτε, ρε, την περηφάνεια. Η περηφάνεια, ακούστε να δείτε, ρε. Η περηφάνεια δεν είναι να μας το λέει ο κάθε τσάτσος δημοσιογράφος. Κοίτα, εσύ είσαι περήφανος. Η περηφάνεια να τη νιώθεις. Και τη νιώθεις, πώς τη νιώθεις, μέσα από τις κατακτήσεις, μέσα από τους τίτλους, μέσα από τις κακουχίες, μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις τον κάθε τσάτσο και τον κάθε δολοφόνο παίχτη ή οτιδήποτε άλλο ή τον κάθε ρουφιάνο δημοσιογράφο, έτσι, από εκεί τη νιώθεις την περηφάνεια. Πού να νιώσεις την περηφάνεια, είναι άγνωστη λέξη για σας. Και καταρχήν είσαστε ψεύτες. Όχι καταρχήν για να τελειώνουμε. Πηγαίνετε εσείς πάνω εκεί, δεν το έχω πει, το έχω πει με άλλα λόγια, το πω με άλλα λόγια. Να ανάπτυξε κάθε Κυριακή να βγαίνει στην εκκλησία να ανάπτυξε ένα κερί στον Ανδριανόπουλο που ψήφισε να μείνετε στην Αλφα-Εθνική από τη βρωμιά που κάνατε τότε με τον Ηρακλή. Να πείτε Αθηνική θα πέσατε, να είστε ακόμα πιο υπερήφανοι. Είστε υπερήφανοι γιατί έχετε παίξει και μετά εσές. Η μοναδική. Είναι, έχετε. Οι άλλοι πολεμάγανε στα βουνά και εσείς παίζατε μπάλα. Άλλη περηφάνεια μεγάλη. Πολύ. Είστε υπερήφανοι γιατί έχετε κλέψει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οικόπεδο του Παναθηναϊκού, αυτό εκεί που είστε γήπεδο. Ναι, είστε υπερήφανοι και γι' αυτό. Και δεν πάω και για άλλα πράγματα, να μιλήσω. Για τα τρενάκια. Δεν πάω, έτσι. Για την αυτοπεποίθηση του Σισε με τη φουστίτσα. Καλησπέρα. Περιφάνεια και εκεί, ο παιχταράς σας. Δηλαδή, να έχει ο Νάνο Μυραλάς και να βάζει γκολ και τέτοια. Του λέμε, έλα ρε Μυραλάς, ναι. Παιχταρά και τέτοια και το βράδυ με φούστα. Ναι. Και να του λέμε πάλι, πω, τι μαγκάς είσαι. Τι μαγκάς είσαι. Του πηγαίνει αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή. Είσαι ο καλύτερος για μας. Ναι. Ρε τι έγινε ρε με τα βαζέλια τα περήφανα. Ρε τα περήφανα. Ψεύτικο ύμνο, έχετε άλλη περηφάνεια. Άλλη περηφάνεια. Μέσα στην περηφάνεια. Έλα ρε, πάμε. Έλα φίλε. Αντί να πείτε ότι είσαι μέσα στην πουσιά, ναι. Λέτε μέσα στην περηφάνεια. Κάποιος μπερδέψει, από πού ξεκινάνε και τα δύο. Εμπρός. Ναι. Έλα φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ακούμε. Μια χαρά. Ναι. Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Έλα φίλε. Με ποιον μιλάω. Με αυτούς που θες να μιλήσεις. Στον αέρα είσαι. Έλα, Άκη. Έλα. Καλησπέρα. Φίλε, καλησπέρα. Από Λευκάδα παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, λέ. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, φίλε. Αυτά που λέτε κάθε βράδυ δεν τα καταλαβαίνουν. Πρέπει κάτι εμείς να κάνουμε. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε. Για πες. Πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά, φίλε. Με τα λόγια δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν βλέπετε ότι πάνε να μας φάνε. Ναι. Δηλαδή εσείς που έχετε τα κουμάντα εκεί πέρα δεν βλέπετε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει, σε πόλεμο είμαστε. Κοίτα να δεις τώρα, φίλε. Εμείς δεν μπορούμε σε να βάλουμε. Σε πόλεμο, με τα λόγια δεν κάνουμε πόλεμο. Καλά, δεν πάρουμε και δεν του φέκανε. Δεν πάρουμε και τα όπλα. Τα έργα μα. Όπα ρε φιλαράκο, τι θες να πάρουμε. Θα πάμε να σκοτώσουμε τον κόσμο. Κοίτα να δεις. Όπα ρε φιλαράκο. Έλα εσύ από τη Λευκάδα τώρα. Και να σκοτώσεις καμιά δεκαριά. Έλα, άντε γεια μωρά. Να μας δεις, έλα εδώ από τη Λευκάδα. Όπα ρε φιλε, με τα λόγια τι θες να κάνουμε. Να σκοτώσουμε 100 παραθυραϊκούς. Όχι. Τι είναι αυτό που είπες τώρα μου. Να πάρουμε τα όπλα. Όποιος θέλει να. Εδώ, παδί μας, θα τα λέμε και τέλος, εκεί. Ολυμπιακός πολεμάει με. Άστο να τον παράγει. Ένα λεπτό, ρε. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Όπα, ρε, από τη Λευκάδα, θα το χωριό της Λευκάδος, εκεί στο πιο χωριό είσαι. Επίσης, φάεις δύο κουνιάκια και δύο πρόβατα, μου έχετε σβάκας. Ρε, εσύ. Πάω να τους φάξουμε. Όποιος θέλει, έρχεται εδώ και πάμε εσύ, μαζί. Κύριε. Αλλά να τον εδώ, όποιος είναι. Δηλαδή που λέει να πάμε να κάνουμε να δείξουμε για να το εξηγήσω. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τους μάγκες από την τηλεόραση. Ναι, ούτε μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά του κόσμου σε βέβαια. Εγώ δεν είμαι ούτε τίγρης, ούτε φοροφυγάς,
ούτε ο Ρώσος, έτσι, που βάζουν τα παιδιά του κόσμου σε μπελά και πάνε και κλείνουν τα παιδιά φυλακή στο βωμό ότι φταίει η ΕΠΟ και ο Γκραντκάσας και ο ένας και ο άλλος. Αυτά, εδώ μιλάμε για Πειραιά, μιλάμε για τίμια συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα, όποιος είναι πολύ αγανακτισμένος και θέλει να προβεί και σε άλλες πράξεις, έρχεται εδώ πέρα ή ξεκινάει και μόνος του και βρίσκει και άλλους αγανακτισμένους, έτσι να είναι πολύ σκληροί όμως, και να πάει να τα κάνει όπως θέλει. Ή και εμείς μαζί. Αλλά και εμείς πάμε μαζί, όλοι μαζί. Στον ίδιο παρανομαστή είμαστε. Αλλά λέμε τι γίνεται. Τα βάζεις κάτω, βλέπεις ότι μας πολεμάνε θεοί και δαίμονες. Ναι. Τι να κάνουμε εμείς, να πούμε στα παιδιά του κόσμου, στα παιδιά του κόσμου να κλειστούν φυλακή. Ναι, έτσι, χωρίς να το θέλεις, αυτό εννοούσες πριν. Αυτό εννοούμε. Κάποιος αν δεν το ακούσε, πάει να του βάλει κάποια πέτρα σε κάποιο κεφάλι αλλού. Έτσι. Υπάρχει νομιμότητα. Κάποια στιγμή θα έρθει και η νομιμότητα σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει. Εμπρός. Έτσι, περιμένουμε. Τελείωσε, να δούμε. Το μεταξύ δεν έχει χάσει και τίποτα. Ένα κύπελο το έχει χάσει από την Πουστιά. Όχι, να το λέμε. Έχει χάσει ένα κύπελο από την Πουστιά. Μέχρι τώρα σίγουρα είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο επικοινωνιακός ο πόλεμος. Ήδη έχει χάσει μόλις έχασε ένα κύπελο. Έτσι, από αυτή ακριβώς από το αντιολυμπιακό μένος και μπλοκ και μέτωπο. Μέσα και ο υπουργός και η κυβέρνηση τα έχει χάσει αυτά. Συμφωνούμε. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά το να πας σε αυτοδικία. Εμπρός. Ένα λεπτό έχουμε. Λεξιέλ. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, πες μας. Δημήτρης, μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, ναι, Δημήτρη, πάμε. Ένα λεπτό έχεις. Ναι. Ναι. Ναι, μίλα, εσύ μιλάς. Ναι, μιλάω εγώ. Στον αέρα είσαι, ναι. Έλα, γεια σου Άκη, γεια σου Τάκη. Γεια σου, Δημήτρη. Θα ήθελα να πω για πόσο περήφανοι είναι που μπήκανε και να κοπανίσουν τις κοπέλες στο μπάσκετ. Την περηφάνεια τους. Βέβαια. Και πόσα θα θυμηθούμε ακόμα. Μόνο έτσι που δεν κολλήσαν οι κοπέλες. Και τις στείνανε. Ναι. Και στο βόλιο έχει γίνει αυτό. Και στο βόλιο και παντού. Τόσο περήφανοι είναι. Πολύ περηφάνεια. Μέσα στην περηφάνεια. Και έχουμε να θυμηθούμε ακόμα, αν είχαμε κανένα μισά ώρα εκπομπή, θα δεις εδώ πως θα βγάζαμε. Μην κοιτάς που μας συγχυζόμαστε και δεν τα ξεχνάμε. Έχει να συγχύζεσαι, λίγο. Όχι, αυτά. Τι λέει, άκου, ναι. Είναι κάποια πράγματα που είναι συγκεκριμένα, ρε φίλε. Δηλαδή, η περηφάνεια, η ντομπροσύνη, η μαγιά, η καλώς εννοούμενη, το αντριλίκη, το να είσαι αρσενικός, είναι συγκεκριμένα, δεν έχει. Ο λίγον έγκυος δεν έχει. Ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Γι' αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, ξέρεις τι φταίει. Τότε στο δεύτερο παιχνίδι, το τρίποντο το έβαλε Σπανούλη. Ναι, φταίει. Αν το βάζει οποιοδήποτε άλλο. Αυτό έχει δίκιο. Δεν θα το βάζει. Οποιοδήποτε άλλο να το βάζει, επειδή γύρισε και έκανε τη σγούρα και πανηγύρισε και έφυγε τρέχοντα στα αποδυτήρια, εκεί του πονάει. Έτσι. Επειδή το βάλε αυτό. Ο Στρόμπερι, οποιοδήποτε άλλο, δεν θα έτρεχε κακάστανο. Ακριβώς. Εδώ ανακάλυψε. Άγαλμα. Πέρασε το εγκεφαλικό και το έφραγμα από μπροστά του και τους πείραξε πολύ. Έτσι ακριβώς. Και δεν με στεναχωρεί που δεν θα πανηγυρίσει σαν παίχτης τα παιχνίδια η ψυχάρα που λέγεται Γιώργος Πλούντεζης. Θα είναι εκεί θα είναι, εντάξει. Εκεί θα ήθελα να τον θέλω μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, αφού τώρα το φέρε έτσι. Δεν πειράζει. Για πάρτι του να παίξει όλη η ομάδα. Και να πάμε να το δώσει, γιατί αυτό το κύπελο πρέπει να το πάρει ο Πρίντεζης. Μόνο ο Πρίντεζης. Όχι ότι άλλοι δεν βοηθάνε. Ναι, καταλάβαμε το λόγο που το λες. Ναι, τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και έφυξε δόντια και ξέρετε, μιλάω και για τον πατέρα του και κατέβηκε στο κύπελο και δεν είχα πάρει για τίποτα. Ήταν και ο καλύτερος παίκτης και τον Νίκοση που αγωνιστήκαν. Αυτός ναι. Ειδικά και στο δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, όλοι τους να παίξουν και για τον Πρίντεζη. Και θα γίνει 1-3 χαλαρά θα γίνει 1-3. Έτσι για πλάκα δηλαδή. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Απλώς θα μας ταλαιπωρήσουν. Πρέπει να μας κατεβάζουν κάτω τη Δευτέρα, γιατί ήταν για Κυριακή, που εμείς το κάνουμε πάλι Κυριακή. Δευτέρα, να ξεκουραστεί ποιος. Αυτοί από το 35 και μετά δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσταση. Με 7 παίχτες παίζουν και έχουν ψοφήσει. Και βγήκε άλλος να μας πει από την κατακόκκινη Σπάρτη. Με ποια? Κατακόκκινη, την είπα εγώ. Που αυτός είναι αλλιώς. Γλώσσα λαθάνω, σου λέει την αλήθεια. βέβαια, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, έχει πάμε για να σκοτώσουμε τη Δευτέρα. Είναι κατακόκκινη. Καπνογόνα και όχι να σκοτώνουμε κόσμο όπως έλεγε άλλος από τη Λευκάδα. Είμαστε Παναγία μου. Πονή. Μα είναι δυνατόν. Απλώς πρέπει να σηκώσουμε το πούλμαν όλο στον αέρα, όχι που το σηκώσαμε στα χέρια. Έγινε. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να κάνουμε μια δοκίμη με αυτό.
Κάνε 500.000 σε 500.000 επαναλήψεις. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό βράδυ. Γεια, καλό Σαββατοκύριακο.